ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών θωρακίζουμε τη Μακεδονία μας. Με την αυτοπεποίθηση που νικάει το φόβο και την αδράνεια, ανοίγουμε το δρόμο της ειρήνης και της ανάπτυξης. 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι γείτονές μας αλλάζουν το όνομα της χώρας τους σε Βόρεια Μακεδονία. Και ο όρος Μακεδονία, χωρίς άλλο προσδιορισμό, μένει στην Ελλάδα. Παίρνουμε πίσω την ιστορία μας. Ικανοποιείται η από 25 ετίας εθνική μας θέση για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Οι γείτονές μας διαχωρίζουν την ταυτότητά τους, αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα τους είναι σλαβική και ότι ο πολιτισμός τους δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουμε ηθαγένεια και όχι τις εθνότητες που την απαρτίζουν. Αφαιρούνται οι αλυτρωτικές αναφορές από τα σχολικά βιβλία. Αλλάζουν τα ονόματα μνημείων, υποδομών και δημοσίων χώρων. Αφαιρείται το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας από κάθε σύμβολο των γειτόνων μας και η χρήση του περνά αποκλειστικά στην Ελλάδα. Διασφαλίζεται η γεωπολιτική σταθερότητα και συνεργασία και περιορίζεται η επιρροή τρίτων στα βόρεια σύνορά μας. Ο Διονύσιος Σολωμός είπε ότι εθνικό είναι το αληθινό. Η Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος των Βαλκανίων της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών. Μάθε την αλήθεια. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλωσορίσατε στην επόμενη μέρα. Με την ψηφοφορία για την Συμφωνία των Πρεσπών να έχει προσδιοριστεί για την προσεχή Πέμπτη στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με το θέμα της Συμφωνίας να εξετάζεται από σήμερα το απόγευμα μέσα από μια πρεμιέρα θυελλώδους συνεδρίασης στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή, μετά φυσικά το χθεσινό μεγάλο συλλαλητήριο που αμαυρώθηκε όμως από την προσπάθεια των ακροδεξιών στοιχείων των χρυσαυγητών να καταλάβουν ουσιαστικά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το μακεδονικό, για το μεγάλο θέμα το οποίο συζητείται πολύ έντονα στην σε επίπεδο κοινωνίας και προκαλεί, όπως φαίνεται, και πολύ μεγάλες, πολύ εκτεταμένες πολιτικές παρενέργειες. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, τρεις βουλευτές του ποταμιού, ο κύριος Σαμυράς, ο κύριος Ψαριανός που αποχώρησαν από το ποτάμι, αλλά και ο κύριος Λικούδης που παραιτήθηκε ουσιαστικά από αντιπρόεδρος της Βουλής, άλλαξαν το πολιτικό τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Την ίδια ώρα διαγράφεται ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διαγράφηκε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος από το κίνημα αλλαγής, με κατηγορίες από την δική του πλευρά σχετικά με προσπάθεια να πιστεί έως και την τελευταία στιγμή έναντι μιας θέσης στο ψηφοδέλτιο επικρατείας να καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη σχετική διάψευση τόσο από τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής όσο και από την ίδια την πρόεδρο του κινήματος, την κυρία Φόφη Γεννηματά, νωρίτερα απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Μέσα σε αυτήν την πολύ έντονη, την πυρετόδη θα έλεγε κανείς και πολύ πυκνή πολιτική επικαιρότητα, απόψε σε μια μαραθώνια εκπομπή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς είναι προφανές ότι οι πολίτες ζητούν, επιδιώκουν, επιθυμούν ενημέρωση ουσιαστική, αλλά και τις πολιτικές παρενέργειες που αυτή προκαλεί, πηγαίνοντας προς την Πέμπτη το βράδυ που είναι η ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό βεβαίως υπό την αίρεση ότι, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας προκειμένου να καθυστερήσει την σχετική διαδικασία. Θα έχουμε λοιπόν την δυνατότητα απόψε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με πολλούς καλεσμένους. Τόσο εδώ στο στούντιο, όσο και στη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και αλλού, καθώς είναι προφανές ότι οι παράγοντες της επικαιρότητας είναι πολλοί και κατά τη γνώμη μου πρέπει, αξίζει να ακουστούν. Κώστας Δουζίνας, βουλευτής Α Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ
και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, όπου ξεκίνησε η θεολόδη συνεδρία στο απόγευμα και κυριολεκτικά, κύριε Δουζίνα, φτάσατε στο παρά ένα λεπτό. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη μέρα να μας πείτε και όσα διεμήφθησαν στην Επιτροπή λίγο νωρίτερα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Κύριε Χριστίδη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Η βουλευτής της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος, η κυρία Διαμάντο Μανολάκου. Κυρία Μανολάκου, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, το ποτάμι, Θανάσης Χειμωνάς. Καλησπέρα, κύριε Χειμωνά. Καλησπέρα. Να πω εδώ, έτσι δευτερόλεπτα, ότι για να είμαι απολύτως ειλικρινής, επειδή πολλά ακούστηκαν, είχε κληθεί να είναι εδώ απόψε ο πρώην βουλευτής, ανεξάρτητος πλέον του ποταμιού, ο κύριος Γιώργος Αμυράς. Ο κύριος Αμυράς, ενώ είχε βγει το διαφημιστικό και ενώ όλα είχαν κανονιστεί μέχρι και το Σάββατο αργά το βράδυ, επρόκειτο κανονικά να είναι σήμερα στην εκπομπή, την Κυριακή το πρωί ενημέρωσε συνεργάτη δάτου τον συνεργάτη μου ότι δεν θα έρθει γιατί είναι κρυολογημένος, γιατί είναι ασθενής. Σήμερα το πρωί, ξημερώματα, έβγαλε την ανακοίνωση που έβγαλε ότι ανεξαρτοποιείται και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσε να είναι απόψε εδώ εκπροσωπώντας το ποτάμι, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι ως ανεξάρτητος βουλευτής, εκείνος το επέλεξε. Από εμένα πάντως είναι καλοδεχούμενος σε μία από τις επόμενες εκλογές. Ευάγγελος Αντώναρος, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκπομπές, τι είπα. Εκλογές. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Το πρωί στο ραδιόφωνο έκανα δύο φορές το ανάποδο σαρδάμ. Αντί να πω εκλογές, έλεγα εκπομπές. Και απόψε, αντί να πω εκπομπές, είπα εκλογές. Πάντως, είναι προφανές ότι θα γίνουν πολλές εκπομπές προς τις εκλογές, οπότε αλλά το, δεν είναι το λήξαμε. Είναι η κλασική φροηδική θεωρία περί του λάθους, το οποίο ομιλεί την αλήθεια. Το Freudian slip. Η αλήθεια είναι ότι το 2019 θα γίνουν όλες οι εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι δεδομένο. Και πιθανώς πολλές εκπομπές. Οπότε... Γι' αυτό σταματήσατε σε μένα. Για να μείνει το πλάνο, κύριε Αντώναρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευάγγελος Αντώναρος, κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμανλή, πάνω από 35 χρόνια ανταποκριτής μεγάλων ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα, ένας άνθρωπος έμπειρος που έχει χειριστεί και πολιτικά ζητήματα, αλλά έχει και την δημοσιογραφική οπτική γωνία και ανάλυση. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δύο εξαίρετοι καθηγητές, δύο άνθρωποι που κοσμούν το νομικό χώρο. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε όλοι οι συνάδελφοί τους. Γιώργος Γεραπετρίτης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας. Και επίσης Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω ότι όπως, κύριε Σωτηρέλη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, όπως όταν συμβαίνει σεισμός, οι σεισμολόγοι πρέπει να βρίσκονται σε ένα πάνελ, έτσι και σε αυτές τις συζητήσεις αυτόν τον καιρό οι συνταγματολόγοι πάντοτε χρειάζονται. Θα μου επιτρέψετε όμως μια παρατήρηση. Επειδή στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις, καλό είναι να μην μας λέτε συνταγματολόγους, γιατί οι συνταγματολόγοι δηλώνουν οι μισοί Έλληνες. Μα λέτε καθηγητές συνταγματικού δικαίου για να συνταγματολόγους. Καθηγητές συνταγματικού δικαίου, έχετε δίκιο. Ή καρδιολόγος. Ο Αλέκος Βασιλόπουλος κάτι μου είπε να το επαναλάβει. Ναι. Στην πορεία λοιπόν της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο μετά τις 10.30 να συνομιλήσουμε με τον διαγραφέντα από το κίνημα αλλαγής, βουλευτή επικρατείας, Θανάση Θεοχαρόπουλο, με τον κύριο Θεοχαρόπουλο λοιπόν. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε μαζί μας απόψε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη, ο οποίος είχε ένα εξαίρετο άρθρο σήμερα, κατά τη δική μου γνώμη, στο protagon.gr, έτσι μια ανθρώπινη μακεδονική ιστορία, όπως την ονομάζει. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο για να συνομιλήσουμε για λίγο με τον ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργό, τον κύριο Αντώνη Μανιτάκη, έναν άνθρωπο που σπανίως μιλάει και ειδικά για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών για το Σκοπιανό δεν έχει μιλήσει, από όσο γνωρίζω, εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας για να κάνουμε μια προσέγγιση και του τι θα συνέβαινε ενδεχομένως στα Δυτικά Βαλκάνια αν για τον Α ή το Β λόγο
δεν προχωρούσε η συμφωνία των Πρεσπών, εάν παραδείγματος χάρη η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έμπαινε στο ΝΑΤΟ, με τον καλό συνάδελφο, αναλυτή της εφημερίδας Το Έθνος, τον Γιώργο Καπόπουλο. Λοιπόν, έπρεπε να πω πάρα πολλά εισαγωγικά προκειμένου να προσδιορίσουμε το πλαίσιο. Θα πω και κάτι τελευταίο επειδή μου ζητήθηκε. Έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα email από το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι. Και μου ζήτησε, μου τηλεφώνησε κιόλας και με παρακάλεσε να διαβάσω αυτό που μου έστειλε, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας από το Κίνημα Αλλαγής έκανε μία αναφορά, η οποία είχε συζητηθεί μάλιστα κιόλας εδώ και με τον εκπρόσωπο, με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, για τον ρόλο που έπαιξε, όπως είχε πει ο κύριος Πρωτόπαπας, ο Ρούντι Ρινάλντι σε αντισυγκεντρώσεις και άλλες έτσι, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον και βουλευτών, όπως είχε πει, του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ τότε, το 2010-2011, ο Ρούντι Ρινάλντι. Λοιπόν, το διαβάζω και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κλείνει αυτός ο κύκλος. Στην εκπομπή σας λοιπόν η επόμενη μέρα, της 15ης Ιανουαρίου, και κατά την παρέμβαση του κυρίου Πρωτόπαπα, αναφέρθηκε από τον ίδιο ότι κατά τις μεγάλες αντιμνημονιακές διαδηλώσεις του 2010-2012, εγώ ως Ρούντι Ρινάλντι, ηγούμην ομάδων που προπυλάκιζαν βουλευτές και μάλιστα τον ίδιο τον κύριο Πρωτόπαπα. Διαμαρτύρομαι έντονα για την προφανή αναλήθεια του ισχυρισμού του κυρίου Πρωτόπαπα, η οποία συνιστά καθαρή συκοφαντία εναντίον μου. Ο λαός που διαμαρτυρόταν τότε εναντίον των μνημονίων, όπως και τώρα εναντίον της επιβολής της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν είχε και δεν έχει ανάγκη καθοδήγησης για να εκφράσει την οργή του απέναντι στην Οικονομική Επιτροπή, την φαυλότητα του πολιτικού συστήματος και το γενικό ξεπούλημα της πατρίδας. Σας παρακαλώ να αναγνώσετε το παρόν κείμενο στην εκπομπή σας και να αποτρέψετε την αναφορά του ονόματός μου στο μέλλον με χαρακτηρισμούς όταν δεν είμαι σε θέση να τους αποτρέψω. Ρούντι Ρινάλντι. Απλώς εγώ δεν μπορώ να αποτρέψω, γιατί δεν μπορώ να προβλέψω πότε κάποιος θα πει κάτι για κάποιον, αλλά όταν υποθεί κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι απρεπές, όταν δεν υπάρχει μάλιστα και αντίλογος εδώ στο στούντιο, το αποτρέπω. Λοιπόν, κύριε Δουζίνα, θα προχωρήσει η διαδικασία στην Επιτροπή Εξωτερικών? Ακούσαμε πολύ έντονους διαλόγους και επιθέσεις και προς τον Πρόεδρο της Βουλής και προς εσάς, τόσο από τον Ηλία Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, όσο και από τον Πρόεδρο του Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον Πάνο Καμένο, ο οποίος παρίσταται ο ίδιος στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Και ένα κεντρικό, από ό,τι κατάλαβα από τους διαλόγους, ζήτημα είναι ότι ζητήθηκε να υπάρξει ολόκληρη η συμφωνία, μάλλον ολόκληρο το σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς ανάγνωση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι προφανώς θα προχωρήσει, ότι φαντάζομαι θα τελειώσουμε τη συζήτηση και επεξεργασία της συμφωνίας, του νομοσχεδίου το οποίο κυρώνει τη συμφωνία, περίπου το μεσημέρι αύριο, και μετά θα πάει στον Ολομέλεια της Βουλής. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία? Ελπίζω. Εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων συναδέλφων οι οποίοι θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Υπολογίζω με αυτούς που είδα σήμερα πρωτού να φύγω τρέχοντας από τη Βουλή για να έρθω εδώ στο εξαιρετικό αυτό πάνελ με τους συναδέλφους. Είχαμε, ξέρω εγώ, καμιά τριανταριά περίπου, το οποίο έτσι υπολόγιζα θα γίνει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε και σε σχέση με αυτό, όπως δήλωσα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα, ήμουν διατεθειμένος και είμαι διατεθειμένος να δώσω όσο χρόνο χρειάζεται, άπλετο χρόνο, σε όσους συναδέλφους θέλουν, μέσα βέβαια σε λογικά πλαίσια, έτσι ώστε να γίνει μια πραγματική συζήτηση, μια ανταλλαγή επιχειρημάτων και να ακούσει και ο ελληνικός λαός, όσοι τέλος παρακολουθούν, αλλά και οι βουλευτές. Και αυτοί είναι δυνατόν να μην τα ξέρουν τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Εγέρθηκαν όμως και κάποια ζητήματα, κύριε Δουζίνα, σχετικά με την σύνθεση, με την συμμετοχή μάλλον στην Επιτροπή του κυρίου Δανέλη και του κυρίου Μαυρωτά. Κάτι το οποίο προήλθε, από ό,τι καταλαβαίνω, από κλήρωση, έτσι δεν είναι? Προήλθε το μεσημέρι σήμερα. Χαμογελάει ο κύριος Χριστίδης, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρεις ήταν στην κλήρωση
Οι δύο που είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχαν ζεστάνει τα χαρτάκια όπως κάνουν παλιά για τις κληρώσεις. Όχι, κάνω χιούμορ, κύριε Τουζή, να μην το πάρετε. Κάνω όχι, όχι, διάφορα ψηφοδέλτια. Ναι, ναι, το κάνω. Χρώματα, ναι, όχι, κάνω πλάκα. Ναι. Προς Θεού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα μπούμε ελαφρά σε μια τεχνική συζήτηση από τις 12.30 μέχρι τις 2.30 σήμερα το πρωί. Η διάσκεψη Προέδρων, που είναι το όργανο της Βουλής, το οποίο αποφασίζει την ημερήσια διάταξη και διάφορα άλλα θέματα διαδικαστικά για το κοινοβουλευτικό έργο, συζήτησε εκτεταμένα το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή, από σήμερα το πρωί, ένας αριθμός βουλευτών οι οποίοι ανήκαν στο ποτάμι και ο κύριος Θεοχαρόπουλος ανεξαρτοποιήθηκαν. Και ως αποτέλεσμα αυτού άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής. Και έμπαινε ένα θέμα πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή, με ποιο τρόπο δηλαδή θα αντιπροσωπευτούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αυτή τη στιγμή, μέχρι τα σήμερα το πρωί, είχαμε μόνο έναν και έπρεπε να μπουν άλλοι δύο. Να πάμε στους τρεις, λόγω του αριθμού, διότι προφανώς η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και οι ανεξάρτητοι έχουν μια αναλογική σχέση με τη δύναμη των κομμάτων και των ανεξαρτήτων. Λοιπόν, μετά από μια εξαιρετικά λεπτομερή, ενδελεχή και ενδιαφέρουσα συζήτηση, αποφάσισε η πλειοψηφία των Προέδρων, της διάσκεψης των Προέδρων, με σύμφωνη γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος του DC, ότι αυτό που θα γινόταν είναι να πάρουμε όσους ανεξάρτητους βουλευτές ανεξαρτοποιηθήκαν από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εξαρτηθεί εδώ και 2-3 χρόνια και έχουν κατανεμηθεί σε επιτροπές της Βουλής, αλλά δεν ήταν σε επιτροπή της Βουλής διότι δεν ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές και ήταν μόνο με τα κόμματά τους. Θα πάρουμε αυτούς, αυτοί θα ειδοποιηθούν κατά πόσον θέλουν να μπουν σε μια κληροτίδα η οποία θα έβγαζε τους δύο εξ όσων θα δηλώνουν ότι είναι διαθέσιμοι για αυτή τη διαδικασία. Εδήλωσαν τρεις, έγινε η κλήρωση. Την κλήρωση την έκανε ο κ. Τσιάρας, παρεπιπτόντος. Ήταν και ο κ. Μαυριάς, ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, μία σειρά από αντιπρόεδρων, και ο κ. Τσιάρας και άλλοι. Ο κ. Τσιάρας έκανε την κλήρωση. Υπήρχαν τρία ονόματα, τριών δηλαδή, να το επαναλάβω πάλι, ανεξαρτήτων βουλευτών που ανεξαρτοποιηθήκαν από την Παρασκευή μέχρι σήμερα και οι οποίοι εδικαιούνται να αντιπροσωπευτούν στην Επιτροπή των Εξωτερικών. Ήτανε τρεις αυτοί, ήτανε λοιπόν δύο θα εκλέγονταν μέσω κληρώσεως. Να σας θυμίσω, στην αρχαία Αθήνα το 99% των θέσεων στον Δήμο και όλων των ξεμπουγάτων γινόταν δια κληρώσεως, διότι είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτική. Πάντως τελικά, για να το κλείνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αμφισβητείτε ή αμφισβητείτε η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε. Ακόμα και να συζητιέται αυτή τη στιγμή. Άκουσα τον κύριο Κασιδιάρη να το αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, ωραία. Μπορεί ας πούμε, να υπάρχουν όλων των ειδών οι συνωμοσίες και όλος ο κόσμος να είναι μια συνωμοσία. Από αυτό τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου αμφισβητείτε. Όχι. 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 Δεν ακούστηκε αυτό. Όχι μόνο δεν αμφισβητείτε, σας είπα, ήταν μια απόφαση την οποία επήραν η πλειοψηφία. Υπήρχαν δύο κόμματα του Δημοκρατικού λεγόμενου Τόξου που δεν το υποστήριξαν. Αλλά τα άλλα το υποστήριξαν. Και έγινε απολύτως όπως είχε αποφασιστεί. Και επομένως νομίζω ότι αποτελεί προσβολή και προς τον Πρόεδρο της Βουλής και προς τη διάσκεψη των Προέδρων και προς όλους εμάς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί ακούστηκαν βαριές εκφράσεις για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και διάφορα τέτοια. Απολύτως συμφωνημένοι να υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά να σας πω και ένα τελευταίο. Επειδή είμαι και εγώ καθηγητής κατά σύμπτωση, όχι βέβαια στο Μεγάλο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μικρό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Λοιπόν, ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι στις επιτροπές υπάρχει μια αναλογικότητα, ένας λόγος που δημιουργεί αναλογικότητα ανάμεσα στην δύναμη των κομμάτων, στις κοινωνικές τους ομάδες στην Βουλή και στις επιτροπές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την περασμένη εβδομάδα ψήφο εμπιστοσύνης με 151 βουλευτές. Το να έχει μια πλειοψηφία σε μια επιτροπή είναι απολύτως δημοκρατικό και απολύτως νόμιμο. Συνέβη βέβαια εκ τύχης, αλλά καμιά φορά είδατε και η τύχη επιλέγει τη δημοκρατικά σωστή άποψη. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, ένα πρώτο σχόλιο για να πάμε μετά στην ουσία των θεμάτων. Υπάρχουν διάφορα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δουζίνας μέχρι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν έρχεται ταυτόχρονα και η επικύρωση εισόδου της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ,
όπως προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Η ουσία όμως του ζητήματος είναι το τι συμφωνία έχουμε, τι εθνικά συμφέροντα διασφαλίζονται με αυτή και πώς γίνεται πράξη ένας νέος αλυτρωτισμός με μια συμφωνία δικιά μας, την οποία μπορεί να ήθελαν πολλοί από τους διεθνείς εταίρους μας. Είναι κάτι μην μπαίνετε στην ουσία για να πάρω ένα πρώτο σχόλιο για τα. Για να σταθώ στα διαδικαστικά, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για το Προεδρείο της Βουλής, για τον τρόπο τον οποίο έχει χειριστεί όλες τις τελευταίες συζητήσεις, παίζοντας πάνω στο δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη-Τσίπρα, με έναν τρόπο ο οποίος διώχνει τον κόσμο από την τηλεόραση. Η ουσία όμως του ζητήματος είναι ότι έχει έρθει η ώρα να μπούμε στη Συμφωνία των Πρεσπών αυτήν καθ' αυτή και τη διαχείριση την οποία κάνει ο κύριος Τσίπρας, διότι αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι πώς θα επιδιώξει να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη και όχι πώς θα λύσει τα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα. Πάντως κρατώ ότι τη διαδικασία ως διαδικασία, έτσι, η οποία ολοκληρώνεται στην Επιτροπή αύριο και πάμε στην Ολομέλεια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, επαναλαμβάνω, Πέμπτη βράδυ σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, δεν την αμφισβητείτε. Εμείς ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Μάλιστα. Και μέσα στην Επιτροπή. Ωραία. Είναι προφανές ότι η ουσία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Κυρία Μανολάκου, ένα πρώτο γρήγορο σχόλιο για να πάμε μετά στην ουσία. Τοποθετηθήκαμε καθαρά. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια επικίνδυνη και πέσχυντη συμφωνία. Γιατί? Γιατί είναι νατοϊκής σκοπής. Γιατί εξυπηρετεί ακριβώς αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 2. Έγινε και φτιάχτηκε από το Αμερικανό τοϊκό οπλοστάσιο για να εξυπηρετήσει τους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Όχι βεβαίως τα συμφέροντα των δύο λαών. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι την Πέμπτη στις 24 του μήνα, 6.30 ώρα το απόγευμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή οι κομματικές οργανώσεις της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνουν συγκέντρωση συλλαλητήριο με σύνθημα το χθεσινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, όχι στην Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, όχι στα σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον αλυτρωτισμό και στον εθνικισμό, ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη και στην κοινή πάλη των λαών. Καλούμε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο να πάρει μέρος μαζικά και να εκφραστεί γιατί λέμε καθαρά όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Χειμωνά, βρίσκεστε εδώ απόψε γιατί δύο βουλευτές σας σήμερα το πρωί, πρώτα ο κύριος Σαμιράς και μετά ο κύριος Ψαριανός, αποχώρησαν από το ποτάμι. Έβλεπα τώρα το απόγευμα δηλώσεις του κυρίου Αμυρά πριν από λίγο καιρό που κατηγορούσε, υπάρχει ένα βίντεο, που κατηγορούσε εκείνους που έλεγαν, γιατί από το ρεπορτάζ υπάρχει η πληροφορία περί προσέγγισης του κυρίου Αμυρά και του κυρίου Ψαριανού με τη Νέα Δημοκρατία από τον περασμένο Αύγουστο ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Αμυράς το διέψευδε κατηγορηματικά και χαρακτήριζε ανόητους αυτούς που υποστήριζαν κάτι τέτοιο. Γελίους. Και γελίους και ανόητους. Και γελίους και ανόητους. Αυτός ο συνδυασμός με ξεπερνάει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το περιμένατε. Άκουσα τον κύριο Μαυρωτά το πρωί να λέει ότι ήταν μια αρνητική έκπληξη. Αλλά μήπως όταν όλοι το θεωρούσαν προεξοφλημένο, μήπως δεν ήταν αρνητική έκπληξη? Και επισημαίνω ότι και ο κύριος Αμυράς αλλά κυρίως ο κύριος Ψαριανός είχαν ζητήσει από τον Σταύρο Θεοδωράκη να διαγράψει τον Σπύρο Δανέλη επειδή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και αυτός ήταν περίπου ένας όρος για να μείνουν στο κόμμα. Και τρεις μέρες μετά αποχώρησε. Στη δηλώση που λέτε δεν έγιναν σε κάποια κάμερα ή σε μια χαλαρή συζήτηση, έγιναν συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού. Ήταν μπροστά όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν και άλλα στελέχη, Αντιγόνη Λιμπεράκη, ήταν οι ευρωβουλευτές μας, ο Κύρκος, ο Γραμματικάκης. Η φράση ήταν ακριβώς αυτή που είπατε. Ο Γιώργος, που είμαι λίγο σε δύσκολη θέση γιατί είναι ένας καλός φίλος, είναι μέντορας μου στην πολιτική. Αυτός με είχε βάλει το 2010 στο Δημοτικό Συνδυασμό. Έδειχνε ενοχλημένος και μόνο από τις φήμες αυτές και είπε κατά λέξη ότι ποτέ δεν θα φύγω από το ποτάμι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και όποιος το λέει αυτό είναι γελίος και ανόητος. Μάλιστα είπε ότι εγώ είμαι το ποτάμι.
Τώρα δεν ξέρω τι είναι σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να μεσολάβει από την Πέμπτη. Και μάλιστα δεν μιλάμε από Πέμπτη ως Δευτέρα. Μιλάμε από Πέμπτη ως Σάββατο. Γιατί το Σάββατο βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις που προετοίμαζε το έδαφος ότι ετοιμάζεται να φύγει. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι ότι μιλούσα. Βγήκε για μια ανακοίνωση των δύο, έτσι. Ναι, στον τοίχο του Γρηγόρη. Ναι. Δεν είναι το ίδιο με τον Γρηγόρη. Θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί όταν έφυγε ο Γρηγόρης είχε ήδη εξαρτοποιηθεί. Το ποτάμι ήταν ήδη. Δεν υπήρχε πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ακριβώς. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορούν να έχει, να έχει μεσολαβήσει μέσα σε αυτές τις δύο μέρες. Και θα ήθελα πολύ ο Γιώργος στη φιλία μας να βγει να πει τι έγινε. Γιατί όσο δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει, τι τον έκανε να αλλάξει και να φύγει. Γιατί είπατε ότι θα πάει Νέα Δημοκρατία, αυτό το ξέραμε όλοι. Αλλά άλλο να πάει στις εκλογές και άλλο να διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι οι άλλοι που φύγανε, γιατί ξέρετε το ποτάμι έχει λελατηθεί και από το Κινάλ και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΖΟ. Έχουμε και άλλοι βουλευτές. Αλλά υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γιώργος φεύγοντας τη διέλυσε. Πλέον δεν είμαστε κόμμα μέσα στη Βουλή, δεν θεωρούμαστε κόμμα. Θέλω λοιπόν να βγει να πει δημοσίως τι άλλαξε. Γιατί αλλιώς... Μήπως είχε να κάνει αυτό με την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, να προκληθεί δηλαδή αυτή η αναστάτωση προκειμένου ενδεχομένως να αντικατασταθεί ο εκπρόσωπος του ποταμιού, αφού δεν θα ήταν κοινοβουλευτική ομάδα, με άλλο πρόσωπο και να υπάρξει κολυσιεργία. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, αυτά είναι πιο πολύ για τις εντυπώσεις. Δεν νομίζω ότι. Έχω ακούσει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να την παρακάμψει η κυβέρνηση. Ακριβώς το ξέρω. Αυτά είναι για τις εντυπώσεις. Εγώ θα πω απλώς ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε 2-3 μέρες πριν και είπε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην περάσει η συμφωνία. Βέβαια, αυτό είναι σανό στον κόσμο. Η Επιτροπή δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο, ούτε θα άλλαζε κάτι. Μετά από 2 μέρες, το ποτάμι δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Όσο δεν βγει, υπάρχει κάποια διευκρινιστική δήλωση, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, το ποτάμι το διέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αυτό λέτε. Ζούμε σήμερα και πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας, με το όνομά τους, όχι να λέμε έτσι και αυτό και δήθεν. Πρέπει να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή η εντύπωση που έχω εγώ και έχουμε όλοι όσοι έχουν μιλήσει στο ποτάμι είναι αυτή. Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να υπήρξε κάποιο παρασκηνιακό deal για να το διαλύσει εγώ δεν μπορώ, η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, αλλά όταν ξαφνικά λέει η Νέα Δημοκρατία λίγες μέρες πριν ότι θα αλλάξουμε τη συμφωνία, και εγώ να ρωτιόμουν να μου τι θα κάνουν. Δηλαδή, θα κυνηγάνε με σκουπόξαρους βουλευτές να μην ψηφίσουν, πώς μπορεί να κυρώσει η συμφωνία που είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θα ψηφιστεί. Και μετά από λίγο ξαφνικά το ποτάμι είναι από κοινοβουλευτική ομάδα, κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι το βλέπω. Περιμένω να ανταψευστώ με στοιχεία. Αλλά από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο δεν μπορεί να αλλάξει κάτι τόσο πολύ. Να προσθέσω εδώ και να συμφωνήσω απολύτως σε σχέση με την Επιτροπή μόνο, ότι πραγματικά το έργο της Επιτροπής είναι να επεξεργαστεί τη συμφωνία και στο τέλος αυτής της επεξεργασίας θα διατυπώσουμε μία άποψη. Εισήγηση. Ακόμα και αν το απορρίψαμε που έχει γίνει στο παρελθόν, θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βάσει του συντάγματος νομοδοτεί. Δεν είναι επιτροπή. Αυτό υπάρχουν και προηγούμενα άλλωστε εισηγήσεως της Επιτροπής που στην Ολομέλεια ανατράφηκε. Κύριε Κοτρότσο, αυτά είναι για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να μην κοροϊδεύουμε τους απλούς ανθρώπους που πήγαν χθες στο συλλαλητήριο. Δεν μιλάω για τους ακροδεξούς και κάποιους ψεκασμένους. Μιλάω για τον απλό κόσμο που πήγε. Η Νέα Δημοκρατία τους κοροϊδεύει. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει η συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία παρακαλάει να μην γίνει κάποια στραβή και δεν περάσει και σκάσει στα χέρια του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι τρομακτικό ότι από τη μία το θέλουν αυτό και από την άλλη έχουν εξαπολύσει εναντίον του ποταμιού μια πίστευτα χυδαία επίθεση με όλους αυτούς τους έμιστους στα social media, με αυτά με τους δημοσιολόγους στα site, με κάποια ανθρώπινα στελέχη που μας βρίζουν το ποτάμι με απίστευτους χαρακτηρισμούς, μας λένε προδότες, μας λένε πουλημένους, μας λένε ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση. Πραγματικά είναι λυπηρό, γιατί η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα θα κερδίσει τις εκλογές και είναι λυπηρό να καταλήξουμε και μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίσουμε να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία. Θα έρθω αμέσως μετά στον κύριο Αντώναρο, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Σωτηρέλη. Θέλω να βάλω όμως για πολύ λίγο στην συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Ωραία. Είναι ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, βουλευτής ανεξάρτητος πλέον, αλλά πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς πάντοτε. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε κάποια μικρή καθυστέρηση, φαντάζομαι, στο να φτάσει ο ήχος. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε, θέλω να συζητήσουμε 2-3 πράγματα. Είναι προφανές ότι είστε, αν όχι το πρόσωπο, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν είχατε αντιληφθεί τα τελευταία 24 ώρα ότι η επιμονή σας να στηρίξετε, να ψηφίσετε την Συμφωνία των Πρεσπών, κάτι το οποίο το λέτε εδώ και πολλούς μήνες και μαζί το έχουμε συζητήσει άλλωστε, θα οδηγούσε στην διαγραφή σας, αν είχατε αυτήν την πληροφόρηση από την κυρία Γεννηματά.
Ναι, τις τελευταίες μία-δύο ημέρες που είχαμε επικοινωνία υπήρχε η άποψη ότι το ναι θα οδηγήσει στη διαγραφή. Εξάλλου και δημοσίως, στο τέλος, τις τελευταίες μία-δύο ημέρες υπήρχε το θέμα των συνεπειών και διαγραφών. Ξεκαθάρισα βεβαίως ότι δεν λειτουργώ και δεν λειτουργούμε στη Δημοκρατική Αριστερά με τη λογική του φόβου, της απειλής των διαγραφών, ιδίως όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, για θέματα αρχών στα οποία δεν λειτουργούμε με αυτή τη λογική. Ένα θέμα το οποίο έτσι έχω ακούσει να επισημαίνουν ορισμένοι είναι ότι ο Θεοχαρόπουλος έλεγε μέχρι πρόσφατα ναι στη συμφωνία των Πρεσπών, είναι καλή συμφωνία, είναι έντιμος συμβιβασμός, έχει και τα αρνητικά, θα τη στηρίξω, αλλά βάζατε και την αίρεση του ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να οδηγήσει σύντομα, άμεσα τη χώρα σε εκλογές. Αυτή την αίρεση πλέον δεν την διατυπώνεται ή θεωρείτε ότι απλώς τα πράγματα ούτως ή άλλως τρέχουν προς τις εκλογές? Η Δημοκρατική Αριστερά, κύριε Κοτρότσο, το καλοκαίρι αποφάσισε ότι μετά την Συμφωνία των Πρεσπών θα πρέπει να υπάρχει πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών δέσμευση ότι αμέσως μετά θα πάει η χώρα σε εκλογές εφόσον φύγουν οι ΑΝΕΛ και δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Εμείς καταψηφίσαμε στην ψήφο εμπιστοσύνης, θέλαμε να γίνει οι εκλογές χθες στην ουσία, αλλά η κυβέρνηση πήρε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία όπως πήρε μετά την έξοδο των ΑΝΕΛ, εκλογές και πάλι χρειάζονται, αλλά πλέον η Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ αποφάσισε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη στιγμή την οποία έχει πάρει κυβερνητική πλειοψηφία με τον τρόπο την οποία την πήρε και εμείς καταψηφίσαμε γιατί θέλαμε ουσιαστικά, θεωρήσαμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το έργο. Είναι θετικό για εσάς ότι δεν υπάρχουν πλέον στην κυβέρνηση ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ? Το ότι δεν υπάρχει ο Πάνος Καμένος είναι θετικό. Οι ΑΝΕΛ βεβαίως υπάρχουν, διότι 4 από τους 7 βουλευτές, νομίζω, αν δεν θυμάμαι καλά, 4 από τους 7 βουλευτές βρίσκονται στην κυβέρνηση των ΑΝΕΛ. Συνεπώς, τα προβλήματα είναι τα ίδια. Χρειάζεται πραγματική αλλαγή πολιτική σε προοδευτική κατεύθυνση και επιτέλους ένα νέο σχέδιο παραγωγής ανασυγκρότησης και αλλαγή στην οικονομική πολιτική, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Θα σας ρωτήσω ξανά γι' αυτό. Πριν από αυτό, όμως, θέλω να παραμείνουμε λίγο στα της διαγραφής σας. Σήμερα το πρωί στο News 24/7 και στους καλούς συναδέλφους, στο Βασίλη Σκουρή και στην Αγγελική Σπανού, είπατε αυτό που είχε από το ρεπορτάζ γίνει γνωστό από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, ότι η κυρία Γεννηματά σας πρότεινε την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κινήματος αλλαγής, αρκεί να καταψηφίσετε την Συμφωνία των Πρεσπών. Άκουσα το βράδυ, υπήρξε και ανακοίνωση το πρωί, νομίζω, του εκπροσώπου τύπου, τον έχουμε εδώ, του κυρίου Χριστίδη, που είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά άκουσα και την ίδια την κυρία Γεννηματά το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky και στην Σία Κοσιόνη να το διαψεύδει. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και πότε? Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται διότι οι δημοσιογράφοι κάνετε καλή δουλειά από τις συνεδριάσεις των κεντρικών επιτροπών και παίρνετε ειδήσεις όταν είναι κλειστή η συνεδρίαση και αυτό το οποίο αναφέρατε. Και πράγματι, έχουμε εκπαιδευτεί εμείς οι παλιότεροι στις συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ που την ίδια ώρα που γινόταν η συνεδρία στην Καριλάου την Κούπη υπήρχαν κάποιοι, τους ξέρουμε στο ρεπορτάζ ποιοι ήταν αυτοί, που τα έβγαζαν όλα προς τα έξω. Λοιπόν, εμείς στην τριπτική μας πλειοψηφία ακολουθούμε μια λογική πολλές φορές η οποία δεν βγαίνουν. Αυτή τη φορά έχουν βγει. Ελπίζω να μην, έχουν πάρει ορισμένοι στο χώρο μας αυτή τη συνήθεια στην οποία αναφέρεστε. Λοιπόν, αλλά να σας πω το εξής. Πράγματι, αφού με ρωτάτε, έχει συμβεί αυτό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Υπήρξε η πρόταση, αν κρατήσω την ενιαία στάση που κρατάει το κίνημα αλλαγής, να υπάρχει αυτή η θέση στη θέση του επικεφαλής. Αλλά από εκεί και μετά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι περισσότερο σε αυτό το θέμα. Αντιλαμβάνεστε, το ρωτώ. Ένα είναι το ζητούμενο. Ναι. Λέω το ρωτώ, γιατί όλες τις προηγούμενες ημέρες έγινε πολλή συζήτηση. Χύθηκε πολύ μελάνι, υπόθηκαν πάρα πολλά σε πολιτικά πάνελ σχετικά με τα πολιτικά ανταλλάγματα. Πολιτικό αντάλλαγμα πήρε ο Παπαχριστόπουλος για να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, πολιτικό αντάλλαγμα η Κουντουρά,
πολιτικό αντάλλαγμα ο Δανέλης, και όλα αυτά ακουγόντουσαν και από το κόμμα στο οποίο βρισκόσαστε μέχρι και σήμερα το πρωί, από το κίνημα αλλαγής ως ένσταση και ως κατηγορία, κυρίως ως κατηγορία. Και τώρα λέτε εσείς ότι σας προσφέρθηκε πολιτικό αντάλλαγμα για να καταψηφίσετε την Συμφωνία των Πρεσπών. Κυρία Γεννημένα, όμως το διαψεύδει. Είναι ο λόγος σας με τον λόγο της ουσίας. Καλά, μπορεί να μην, το σκεφτόταν με τη λογική του ανταλλάγματος, με τη λογική της επιβράβευσης της ενιαίας γραμμής. Ο καθένας μπορεί να το σκέφτεται όπως θέλει. Εγώ λέω το εξής. Και από την άλλη πλευρά του επιβράβευσης. Εμένα η θέση μου, όπως καλά είπατε. Εγώ θα σας πω το εξής. Η σταθερή μου θέση ποια είναι, την ξέρετε καλά εδώ και μήνες, είναι υπέρ της επίλυσης του ζητήματος του ονοματολογικού, υπέρ της επίλυσης και υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Συνεπώς, αφού έμεινα σταθερό στη θέση, είναι φανερό ότι δεν έχω μπει σε μια λογική προσωπικά πολιτικών ανταλλαγμάτων. Εντάξει, πάντως εσείς παρά τη διάψευση της κυρίας Γεννηματά επιμένετε ότι σας προσφέρθηκε η θέση, η πρώτη θέση κιόλας στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας προκειμένου να καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι ακριβές. Σωστά το είπατε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Απλώς δεν έχει σημασία, γιατί από εκεί και από ένα σημείο και μετά έχουμε τοποθετηθεί όλοι και ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Ωραία. Πάμε τώρα σε μία άλλη παράμετρο. Δημοκρατική Αριστερά. Άκουσα το Σταμάτη Μαλέλη, τον γραμματέα επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, του Κινήματος Αλλαγής, σήμερα να λέει ότι η διαγραφή Θεοχαρόπουλου δεν σημαίνει απαραίτητα και διαγραφή της Δημάρ. Το είπαν και άλλα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής, αλλά κρατώ αυτή τη δήλωση του Σταμάτη Μαλέλη, γιατί προέρχεται από το χώρο σας, από το χώρο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η ερώτηση αλλά είναι. Προέρχεται, αλλά βρίσκεται και σε μία. Ναι, εκπροσωπεί το κίνημα αλλαγής πάντως, ναι. Το ερώτημα είναι, η Δημάρ ή κάποιο τμήμα της Δημάρ παραμένει στο κίνημα αλλαγής ή η δική σας διαγραφή του Προέδρου της δηλαδή σημαίνει και διαγραφή της Δημάρ? Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία πραγματικά με εκπλήσει. Η διαγραφή μου, κύριε Κοτρότσο, δεν ήρθε μετά την ψήφο μου στη Βουλή. Η διαγραφή μου ήρθε μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δημάρ. Η διαγραφή του Προέδρου της Δημάρ μετά την απόφαση του κόμματος, η οποία πάρθηκε, λήφθηκε με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι τις λαμβάνουμε πάντα στο κόμμα μας, πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Με 70% στην Εκτελεστική Επιτροπή και περίπου 60% στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Το λέω αυτό διότι είναι φανερό ότι η διαγραφή του Προέδρου της Δημάρ σε ένα συνασπισμό κομμάτων, δύο κομμάτων στη Βουλή, Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ, σημαίνει ουσιαστικά ότι το κίνημα αλλαγής αποφάσισε να απομακρύνει τη Δημάρ από το κίνημα αλλαγής. Το λέω αυτό διότι όλη η άλλη συζήτηση είναι μια συζήτηση του παραλόγου. Με ρωτάτε σε σχέση με τους ανθρώπους που μειοψήφισαν, αυτό γίνεται στα κόμματα, το τι θα πράξουν. Κοιτάξτε, αν ορισμένα στελέχη μεμονωμένα. Ναι, αν ορισμένα στελέχη μεμονωμένα, αγαπητοί σύντροφοι, αγαπημένοι σύντροφοι, αποφασίσουν μια ατομική πορεία και να παραμείνουν στο κίνημα αλλαγής, είναι επιλογή τους. Να σας θυμίσω ότι αυτό είχε συμβεί και στο ποτάμι. Υπάρχουν στελέχη, πολύ αξιόλογα, που παρέμειναν στο κίνημα αλλαγής. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το ποτάμι αποχώρησε από το κίνημα αλλαγής όταν έφυγε. Συνεπώς, να βάζουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο, γιατί ακούγονται πράγματα που είναι στη σφαίρα ουσιαστικά του παραλόγου. Τώρα, το επόμενο χρονικό διάστημα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ως ανεξάρτητος βουλευτής ψηφίζεται μεθαύριο την Πέμπτη εκτός απρόπτου τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τις εκλογές, που θα είστε ανεξάρτητος, θα κινείστε πάντοτε κατά συνείδηση, δηλαδή θα υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να φέρει η κυβέρνηση, κατώτατος μισθός και διάφορα άλλα, που μπορεί να ψηφίζετε υπέρ και σε κάποια κατά? Θα ψηφίζω στη βάση των αποφάσεων του κόμματός μου, είμαι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, των συλλογικών αποφάσεων του κόμματός μου και βεβαίως σε αυτή την πολιτική θα ακολουθήσω αυτό που ακολουθώ πάντοτε. Ταυτοχρόνως βέβαια θα να σας πω ότι η Δημάρ είναι στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, η Δημάρ είναι στην αντιπολίτευση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ασκούμε
προγραμματική αντιπολίτευση. Αυτό κάναμε πάντοτε, αυτό κάνουμε όλη αυτή την περίοδο. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό θα κινούμαστε. Και βεβαίως, πάντοτε, αν υπάρχει κάποιο θετικό, εξάλλου και αυτό συμβαίνει στη Συμφωνία των Πρεσπών, εξάλλου και το κίνημα αλλαγής σε ορισμένα θέματα που θεωρούσε σωστά ψήφιζε, θα προχωρούμε σε αυτή τη λογική. Σε όποιες φορές στα βασικά θέματα στα οποία διαφωνούμε και έχουμε βασική αντίθεση, χαρακτηριστικό παράδειγμα το τομέας παιδείας, που ήταν η τελευταία φορά που μίλησα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής, και πραγματικά θεωρώ ότι η παιδεία, αυτή η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στο θέμα της παιδείας, με τις διεύρυνση των παθογενειών του παρελθόντος, την ανακύκλωση παθογενειών, τώρα φτιάχνουμε σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, φτιάχνουμε και από ένα τμήμα, όπως και γινόταν και παλιότερα, προεκλογικά, νομίζω ότι αυτή είναι μια διέξοδη λογική. Δεν σας ρωτώ για το παρασκήνιο που κυκλοφόρησε σχετικά με το αν θα ενταχθείτε στο ποτάμι, γιατί νομίζω ήδη το έχετε διαψεύσει. Ρωτώ απλώς αν έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Μια στο ποτάμι, μια στο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά παρακολουθώ και εγώ αυτά τα σενάρια και τις φήμες. Ο Θανάσης Κιμωνάς που είναι παρόν από το ποτάμι λέει ότι σας στέλνουν πάντως στο ποτάμι. Θανάση. Μετά το διαζύγιο έχουμε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και σε αμφότερους κιόλας για τη γιορτή σας την Παρασκευή. Ευχαριστούμε. Ο Θανάσης Χειμωνάς είναι ένας άνθρωπος, να το τονίσω αυτό, στο οποίο και στη Συμφωνία των Πρεσπών έχει πάρει τολμηρές θέσεις από την αρχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ουσιαστικά ένας κεντροαριστερός πολιτικός, ο οποίος θέλουμε να εκφράσουμε τον κόσμο εκείνο. Και αυτό θέλαμε στο κίνημα αλλαγής με την απόφασή μας και την Κυριακή, και το οποίο δεν έγινε αποδεκτό και έγινε η διαγραφή. Εκείνο τον κόσμο που δεν είναι λίγος, 30% αυτή τη στιγμή δίνει στην κοινωνία, στις δημοσκοπήσεις, ότι είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είναι όλη αυτή η ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κεντροαριστεροί, ορισμένοι προοδευτικοί πολίτες, και πρέπει κάποιος να τους εκφράσει. Δεν μπορούμε να τους χαρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Ακριβώς. Και δυστυχώς, αυτό το οποίο είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ, ότι θέλουμε αυτό να γίνει σεβαστό με τη διαφωνία μας, δεν έγινε σεβαστό. Και επειδή είπατε και κάτι πριν, γιατί με ρωτάτε, να σας πω και κάτι παραπάνω. Είπα στην κυρία Γεννηματά ότι να ψηφίσουμε τον ένα, παραμείνουμε στο κίνημα αλλαγής, και εγώ θα είμαι υποψήφιος με Σταυρό σε μια περιφέρεια της Αττικής. Και δεν έγινε αποδεκτό. Γιατί δεν έγινε αποδεκτό? Συγγνώμη, λέτε ότι είπατε στην κυρία Γεννηματά εσείς προσωπικά να ψηφίσετε υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, ναι, και να είστε υποψήφιος με Σταυρό και όχι στο Επικρατείας? Βεβαίως. Και δεν έγινε αποδεκτό. Γιατί? Ενώ είχε ήδη πει ότι δεν θα μπει κομματική πειθαρχία κιόλας, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι νέο στοιχείο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν είχε μπει κομματική πειθαρχία, κύριε Κοτρότσο, τι θα είχα πάθει? Τι εννοείτε, τι είπατε? Αν είχε μπει κομματική πειθαρχία, ποια θα ήταν η επόμενη ποινή που θα είχε? Ναι, διάβασα κάπου ότι τι χειρότερο θα μπορούσε να πάθει, θα τον πυροβολούσαν, λέει. Ένα σχόλιο στο Twitter το διάβασα, γι' αυτό το αναφέρω έτσι χιουμοριστικά. Μάλιστα. Άρα, κύριε Θεοχαράπουλε, κλείνουμε εδώ και πείτε μου, η ΔΗΜΑΡ θα έχει παρουσία στις εκλογές? Μπορεί να έχει παρουσία μόνη της, αυτό όνομα? Η ΔΗΜΑΡ θα είναι στην... Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός είναι αυτά τα οποία δίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Συνεπώς, αυτό πάλεψα και το καλοκαίρι του 2015, αυτό θα παλέψω και τώρα. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες το Φεβρουάριο, και να είστε σίγουρος ότι η ΔΗΜΑΡ, όπως παράγει πολιτική και σήμερα, όλη αυτή την περίοδο παράγει πολιτική, έτσι θα παράγει πολιτική και την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, θέλω να σας έχουμε εδώ στο στούντιο σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Θα συνεννοηθούμε, γιατί είναι προφανές ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού πριν από μερικές ημέρες και στο πλαίσιο της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, για να δούμε εκεί κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις ή οι αποκλίσεις του παρελθόντος διευρύνονται ή παραμένουν αποκλίσεις. Κύριε Θεοχαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτό εξαρτάται πάντως από τις ασκούμενες πολιτικές. Δεν γίνεται ερήμην των ασκούμενων πολιτικών. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είσαστε μαζί μας αυτήν την ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε αυτόν τον κύκλο. Θέλετε, παρενέβει ο κύριος Χειμωνάς. Θέλετε να πείτε κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Χριστίδη? Δεν είναι θέμα να πω κάτι γρήγορο. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε στην ουσία κάποιον ζητήμα. Πάντως κρατώ αυτό που είπε, ότι στην πρόταση της κυρίας Γεννηματά, λέει ο κύριος Θεοχαρόπουλος, πρώτη θέση ψηφοδέλτιο επικρατείας για να καταψηφίσεις.
αντιπρότεινε να ψηφίσει ελεύθερα ναι, αφού δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία, και να κατέβει σε εκλογές με Σταυρό, και το αρνήθηκε, λέει η κυρία Γεννηματά. Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και Φόφη Γεννηματά δεν λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Επομένως, κουντουράδες. Εγώ το Θεοχαρόπουλος λέγεται. Ένα λεπτό, να με αφήσετε να πω. Ένα λεπτό. Κουντουράδες, Quick και όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν Α και πράττουν Β, δεν μπορούμε να τους κάνουμε αποδεκτούς. Δεύτερον, κανένας δεν διαγράφηκε επειδή έχει μια διαφορετική άποψη. Διαγράφηκε ο κύριος Θεοχαρόπουλος από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι de facto η επιλογή την οποία έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι να θεωρήσει ως μια νέα ψήφο εμπιστοσύνης την ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό λοιπόν σηματοδοτεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, ήμασταν ξεκάθαροι. Τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ψηφοδέλτια, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα το οποίο λέει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τώρα για το να κατέβει κάπου στη Β' Αθήνας, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρετε, δεν έχει συζητηθεί ποτέ. Ήδη έχουμε κάνει μια μεγάλη. Όχι, το λέει ότι αναλαμβάνω το ρίσκο. Εγώ θέλω να ψηφίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών και ας κατέβουμε Σταυρό. Το κρίσιμο λοιπόν απέναντι στους πολίτες είναι να ξεκαθαρίσει η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα, τη θέση του. Και εμείς έχουμε πάρει μια καθαρή θέση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ουσία της, και φαντάζομαι στην πορεία θα έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε αυτή, αλλά και για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για την ουσία της συμφωνίας. Ενδιαφέρθηκε μόνο για να αποκτήσει μικροκομματικά ωφέλη, για να κάνει αυτή την εργαλειοποίηση η οποία τόσο πολύ έχει συζητηθεί και η οποία τον έχει φτάσει να έχει τον κύριο Κουίκ, την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Παπαξιστόπουλο μαζί του και κάποιους άλλους απέναντί του. Τι να κάνουμε, εμείς θα είμαστε απέναντί του και θα είμαστε με τους πολίτες οι οποίοι διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία. Κυρία Ντόναρε, επειδή προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, εκπρόσωπος τύπου των κυβερνήσεων Καραμαλή, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο κύριος Χειμωνάς προηγουμένως, ότι ουσιαστικά αυτό που συνέβη με το ποτάμι ήταν ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να διαλύσει το ποτάμι. Χθες, με αφορμή μάλιστα το συλλαλητήριο, υπόθηκαν πολύ βαριές κατηγορίες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία, δικό μου σχόλιο, δεν είδε επαρκώς, έτσι, για να είμαι επίοικης, την επίθεση των ακροδεξιών των Χρυσαυγητών. Εστίασε στα υπερβολικά, επίσης δικό μου το σχόλιο, χημικά που έπεσαν. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί πρόβλημα σχετικά με τη συμφωνία? Μιλήσαμε προηγουμένως για διαδικαστικά θέματα και αναφέρθηκε ο κύριος Δουζίνας ως πρόεδρος της Επιτροπής για τα διαδικαστικά θέματα που τέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση σήμερα στη Βουλή. Ξέρετε, τα διαδικαστικά θέματα, απαντώ σε αυτό που θα πείτε, τα διαδικαστικά θέματα είναι για την ποιότητα της λειτουργίας της δημοκρατίας σημαντικά. Σας διακόπτω γιατί με ενημερώνουν ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, νωρίτερα στην τηλεόραση του Action 24, είπε ότι ο κύριος Σαμιράς και ο κύριος Ψαριανός είναι καλοδεχούμενοι στη Νέα Δημοκρατία και, όπως διαβάζω εδώ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δεχτεί στους κόλπους του τους δύο πρώην βουλευτές του ποταμιού. Πέσαμε από τα σύννεφα. Επειδή έχω το λόγο, θα το με λέω γιατί είναι. Επειδή είναι έχω το λόγο, θα με επιτρέψετε να τοποθετηθώ και από αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλω απλώς να ολοκληρώσω τη φράση την οποία έλεγα, ότι τα διαδικαστικά είναι σημαντικά για την ποιότητα της λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν είναι όμως η ουσία. Και εκείνο που θα πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι καταφεύγουν σε υπερβολική χρήση διαφόρων τερτυπιών σχετικά με τα διαδικαστικά όσοι υστερούν σε επιχειρήματα για την ουσία πραγμάτων, σημαντικών πραγμάτων που είναι να συζητηθούν. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα. Και φοβάμαι ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, όσοι το κάνουν με τον τρόπο που περιέγραψα μόλις, από την ουσία των θεμάτων. Το δεύτερο που θέλω να πω, δεν με εκπλήσει αυτό που είπε ο καλός μου φίλος Κωστής Χατζηδάκης, διότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό επικρίνει με δρυμύτητα και αυστηρότητα το ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη πλευρά, ότι απορροφά
λίγους βουλευτές από άλλα κόμματα, όπως έχει κάνει, και εγώ λέω κακώς έχει κάνει, και είναι ένα μεγάλο έλλειμμα της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα μας, το ότι σε αυτή τη Βουλή, εάν δεν κάνω λάθος, είχαμε 20 βουλευτές, αν όχι περισσότερους, οι οποίοι έφυγαν από τα μικρά ως επιτοπλίστων κόμματα με τα οποία εξελέγησαν. Αυτό δεν θυμάμαι να έχει γίνει στη μεταπολίτευση. Σε αυτή την έκταση έχετε σε καμία δίκιο. Άλλη περίπτωση, διότι όταν έφυγε ο κύριος Καμέ, μάλλον διεγράφησαν τότε από τον κύριο Σαμαρά οι βουλευτές που δεν ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο, δεν έφυγαν. Και θεωρώ, εδώ οι αγαπητοί κύριοι που κάθονται στο τραπέζι μαζί μας, καθηγητές του συνταγματικού δικαίου, και έχουμε τρεις, δεν ξέρω πώς το βλέπουν, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια διάβρωση της δημοκρατίας, που άνθρωποι που βγαίνουν, που βρέθηκαν σε κόμματα περιστασιακά, διότι μικρός είναι ο τόπος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι απόψεις διαχρονικά έχει εκφράσει ο καθένας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, θα είναι δυσάρεστο αυτό το πράγμα αν το κάνει κάποιος από εμάς στο τραπέζι, όπως έγινε από άλλες πλευρές, και το βρίσκω πολύ δυσάρεστο, και θα ήθελα όσοι βάζουν τους ανθρώπους υποτιμητικά, αναφέροντάς τους μάλιστα έτσι χωρίς καν να τους αποκαλούν κυρίους ή κυρίες, να σκεφτούν τι κάνουν αρνητικό για τη δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Σε άλλες χώρες, ας πάρουμε παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία, ο βουλευτής ο οποίος ανεξαρτοποιείται χάνει αυτομάτως την έδρα του και επαναπροκυρήσεται η έδρα, και στην οποία έχει, αν δεν κάνω λάθος, το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και αυτός. Υπάρχουν άλλες χώρες που χάνει την έδρα του, και εγώ θα πρότεινα στις επόμενες εκλογές όσοι φεύγουν, όχι όσοι διαγράφονται ως βουλευτές, να μην μπορούν να είναι υποψήφοι με κανένα κόμμα. Διότι αυτοί δείχνουν, αποδεικνύουν ακριβώς ότι την έδρα την έχουν ως ένα λάφυρο που θέλουν να το πάρουν από εδώ και από εκεί. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο, στα δύο μεγάλα κόμματα, βουλευτές οι οποίοι έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια 4 και 5 κόμματα? Και στο Κίνημα Αλλαγής. Είναι δυνατόν να υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι να έχουν ιδρύσει κόμματα? Είπε στα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι, εντάξει. Είπα και στο Κίνημα Αλλαγής που είναι το τρίτο. Βουλευτές οι οποίοι έχουν ιδρύσει δικό τους κόμμα, δεν το έχουν ενεργοποιήσει, φεύγουν από το κόμμα το δικό τους και πάνε. Είναι δυνατόν να υπάρχει βουλευτής ο οποίος μέχρι πρότινος, προχτές, έλεγε ότι είναι υπέρ της συμφωνίας, και επειδή τον αγκάλιασε η Νέα Δημοκρατία, ή μπορεί δεν θα αναφέρω ονόματα, επειδή τον αγκάλιασε, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί επειδή τον αγκάλιασε τώρα, η Νέα Δημοκρατία το και του εξασφάλισε, ενδεχομένως την επανεκλογή του, είπε ότι πιστεύω ακόμη, δεν θα ψηφίσω. Πού πάει η συνείδηση? Εγώ, ξέρετε, έκανα βουλευτής μία θητεία μόνο, βουλευτής επικρατείας. Αλλά ένα από τα βασικά πράγματα που διαβάζει κανείς είναι ότι ο βουλευτής συμπεριφέρεται με βάση τη συνείδησή του. Και γι' αυτό λέω ότι στη συνταγματική με αναθεώρηση, η οποία γίνεται, ορισμένα από αυτά τα θέματα, ακόμη και αν δεν είναι αυστηρά θέματα συντάγματος, αλλά είναι θέμα εκλογικού νόμου κατοπινά, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια αυτών των πραγμάτων. Ωραία, και το λέω, λοιπόν, κύριε Κοτρώση, ναι, τελειώνω αυτό. Να το κλείσουμε αυτό, ναι, γιατί είναι θεσμικό, το είναι λέω, πολύ σημαντικό, όχι, θέμα, αλλά δεν αφορά τώρα το θέμα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα που οδηγεί τα κόμματα. Αυτό συνέβαινε και πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, απλώς τώρα παραέγινε το κακό. Αυτό συνέβαινε πριν από τη δικτατορία, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Α, όχι, εγώ λέω τώρα στην παρούσα Βουλή. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω ένα άλλο θέμα. Παρόμοια γίνανε και στο Σκοπιανό κοινοβούλιο. Ναι, αλλά εμένα με απασχολεί η ελληνική πραγματικότητα. Για τη συνθήκη. Δεν έγιναν αυτά, κυρία Μανολάκου. Οι Αλβανοί βουλευτές μετακινηθήκαν. Πάντως δεν είχε την πλειοψηφία. Κύριε Κοτρώση, να πω κάτι. Η ίδια η μεθοδολογία. Αφήστε να σας πω τι έγινε. Προφανώς δεν το. 8 βουλευτές του Βεμερό που ψήφισαν τη συμφωνία διεγράφησαν από το Βεμερό. Το ότι υπήρξε πολιτική συναλλαγή, όπως λένε κάποιοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν ήταν ανεξαρτητοποίηση. Άλλο είπε ο κύριος Αντώναρος, ότι κάποιος ο οποίος αποχωρεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα και γίνεται ανεξάρτητος, αυτομάτως πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Όχι. Και να μην την περιφέρει μετακινούμενο σε ένα άλλο κόμμα. Να χάνει την έδρα του. Γιατί η παράδοση είναι άλλο πράγμα. Το λέω για να γίνει σαφές, να μην τα μπερδεύουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, θυμόμαστε όλοι ότι αυτή η κυβέρνηση σήμερα έχει 151 βουλευτές, οι οποίοι είναι σε 3 διαφορετικά κόμματα εκλεγμένοι. Για παράδειγμα. Για την πολίτευση πόσους έχει, κύριε Χρυσίδη? Τι σημασία έχει? Μα με συγχωρείτε. Συγγνώμη, Άλτο. Σήμερα κυβερνά
με βουλευτές που ήταν από τρία διαφορετικά κόμματα. Και ποιος κυβερνά μετράει. Και ποιος σας είπε, ότι δεν μπορεί να σημαίνει. Και μια συμφωνία με τρεις ανθρώπους οι οποίοι πριν από... Κοινοβουλευτικά αυτό είναι επιτρεπτό. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό το οποίο κρίνει ο κύριος... Κρίνει τους βουλευτές που το κάνουν. Αυτό που κρίνει είναι σήμερα κομμάτια της κυβέρνησης. Ένα λεπτό. Έχουμε τους ανθρώπους η εδώ κυρία τώρα. Κουντούρα έλεγε το καλο... έλεγε... τώρα. Η κυρία Κουντούρα έλεγε το καλοκαίρι ότι εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω συμφωνία. Ο κύριος Κουίκ έλεγε ότι είναι βαρντάσκα υπόγου δουμού. Λέω όμως να ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρόκειται μεθαύριο να ψηφίσουν. Ωραία, το είπατε, κατεγράφει. Και τι αλλαγές έχουν γίνει στο πολιτικό σύστημα. Κινούμενη άμμος είναι το πολιτικό σύστημα. Εντάξει, για να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα. Εγώ αναγνωρίζω τη διαφορετική άποψη και ήμουν και πολύ καθαρός για ποιο λόγο διαγράφηκε ο Θανάσης Χαρόπουλος. Αναγνωρίζω τη διαφορετική άποψη. Επειδή όμως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα ή κατά βάση είναι άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Γεραπετρίτη και το ίδιο ερώτημα θα κάνω και στον κύριο Σωτηρέλη. Ήθελα να το κάνω και σε εσάς, κύριε Αντώναρε, το ίδιο ερώτημα, ενώ γιατί είστε, δεν είστε εκπρόσωπος κόμματος εδώ, αλλά το βάζω στο τραπέζι. Ακούω εντονότατα και χθες το συλλαλητήριο. Ήταν η προμετωπίδα των συνθημάτων, των ήπιων συνθημάτων, γιατί ακούστηκαν ακραία, αντιδημοκρατικά, φασιστικά συνθήματα, αλλά τα αφήνω αυτά, προφανώς εκφράζουν μία μικρή μερίδα του συλλαλητηρίου. Αλλά το κύριο αίτημα, το οποίο το ακούμε και από απλό κόσμο, αλλά και από τα κόμματα, είναι γιατί δεν γίνεται δημοψήφισμα για το μακεδονικό, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, να αποφασίσει ο λαός. Και ρωτώ εσάς πρώτα, κύριε Γεραπετρίτη. Θυμάμαι και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχατε γράψει στην Καθημερινή από το καλοκαίρι για το ρόλο του Κοινοβουλίου στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα μπορούσε η χώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτή τη διχαστική ρητορική, μέσα σε αυτή την πολιτική πόλωση και ένταση, πραγματικά να οδηγηθεί σε ένα δημοψήφισμα για το θέμα αυτό, και τι θα καταλάβαινε ο κόσμος διαβάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών, παραδείγματος χάρη? Αυτό που κατάλαβε και στο δημοψήφισμα του 2015. Πληρωμένη απάντηση, αλλά η επανάληψη αυτού που θεωρείτε σφάλμα εσείς δεν συνιστά απαραίτητα και ορθή κρίση, έτσι δεν είναι? Απολύτως ναι, κύριε Κοτρότσο. Η κατάσταση κατά την άποψή μου έχει ως εξής. Βρισκόμαστε σε ένα πεδίο αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι το πληρέστερο πολίτευμα του σύγχρονου κόσμου και την οποία εμείς οφείλουμε να την διαφυλάττουμε. Η αντιπροσωπευτική αυτή δημοκρατία στηρίζεται σε έναν θεμελιώδη πυλώνα, ο οποίος είναι η ελεύθερη εντολή του βουλευτή. Ο βουλευτής ο οποίος εκλέγεται είναι εκείνος ο οποίος θα κληθεί να λάβει τις μεγάλες αποφάσεις για το λαό. Το Σύνταγμά μας έχει εξοπλίσει τον βουλευτή με τέτοιου είδους θεσμικό οπλοστάσιο, έτσι ώστε να μπορεί αμερόληπτα προς το δημόσιο συμφέρον να κρίνει τι είναι αυτό το οποίο είναι κατάλληλο για την χώρα. Θεωρώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση ότι δημοψήφισμα για ένα θέμα το οποίο ανάγεται σε λεπτές τεχνικές κρίσεις, που ανάγεται σε βαθύτατα τεχνικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και ιδίως σε ζητήματα τα οποία ανάγονται σε δικαιώματα, δεν μπορούν να τεθούν σε κρίση δημοψηφίσματος. Και τούτο για περισσότερους από έναν λόγο. Πρώτον, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να τεθούν σε κρίση της πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα δεν τίθενται σε κρίση της πλειοψηφίας. Είναι εκεί για να υποστηρίξουν τον ένα απέναντι στους πολλούς. Τα δημοψηφίσματα έχουν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο ότι δεν είναι εύκολα δυνατόν να μεταφέρεις το μήνυμα. Δεν είναι εύκολα δυνατόν να μεταφέρεις την ακριβή γνώση για το ζήτημα. Κατά τούτο, τα δημοψηφίσματα, όπως απεδείχθη την τελευταία δεκαετία, περισσότερο λειτουργήσαν φυγόκεντρα σε σχέση με τα αιτήματα των κοινωνιών παρά συγκεντρωτικά. Αυτό που έχω να πω όμως είναι το εξής, ότι στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή για να ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, υπήρξε μια σοβαρή απομείωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η άποψή μου είναι διατυπωμένη και σας ευχαριστώ πολύ που την αναφέρατε και την θυμηθήκατε. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το Σύνταγμά μας, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες, και είναι καλό να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς συνθήκες είναι ένα πεδίο το οποίο δεσμεύει τις επόμενες γενναίες
Δεσμεύει τις επόμενες γενιές διότι μία διεθνή συνθήκη που θα κυρωθεί, την πέμπτη που θα κυρωθεί, η συνθήκη των Σκοπίων, δεν τροποποιείται στη συνέχεια από το κοινοβούλιο. Είναι μία δέσμευση των μελλοντικών κοινοβουλίων και των μελλοντικών γενεών. Μία διεθνή συνθήκη. Αυτό αφορά βεβαίως και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αφορά κάθε συνταγματική. Το λέω γιατί εγείρονται φόβοι από κάποιες πλευρές ότι μπορεί αύριο μεθαύριο στη θέση του Ζάεφ να βρεθεί ένα ομοίωμα, πολιτικό ομοίωμα του Νίκολα Γκρουεύσκη και να θελήσει να αλλάξει. Άρα, εάν δεσμεύει η διεθνή συνθήκη εμάς, το ίδιο δεσμεύει και την πλευρά των Σκοπίων, έτσι δεν είναι? Απολύτως ναι, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διεθνούς δέσμευσης στο εσωτερικό. Από εκεί και πέρα προκύπτουν ζητήματα ερμηνείας, τα οποία θα κληθούμε όλοι να διαχειριστούμε. Και έχω να σας δηλώσω, αν θέλετε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, ότι η συνθήκη με τα Σκόπια καταλείπει ένα μεγάλο κομμάτι από αμφισημίες, κενά, γκρίζες ζώνες, τα οποία δυστυχώς θα κληθούμε να τα διαχειριστούμε και ως Ελλάδα και ως Σκόπια στο μέλλον. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρξει νυφαλιότητα για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Θυμάστε κάποια συνθήκη, γιατί όσο θυμάμαι και εγώ από την ιστορία, που δεν είχε αμφισημίες, κενά και γκρίζες ζώνες και στην πορεία, δηλαδή ακόμα και η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη των συνθήκων για την Ελλάδα ενδεχομένως, έτσι, έχει σημεία τα οποία η άλλη πλευρά, η Τουρκία εν προκειμένου, τα εγείρει, και όχι μόνο η Τουρκία και άλλες χώρες, γιατί ήταν πολυμερή συνθήκη, τα εγείρει και τα αμφισβητεί εναντίον της Ελλάδος. Έχετε δίκιο, και γι' αυτό τον λόγο μία διεθνή συνθήκη, επειδή ακριβώς λειτουργεί μακροσκοπικά, επειδή δεσμεύει τις επόμενες γενναίες, θα πρέπει να συντάσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιχειρεί να διασφαλίσει στο μέλλον την οποιαδήποτε αντίθεση η οποία θα προκύψει σε σχέση με το πνεύμα της συνθήκης. Δυστυχώς, το επισημαίνω και πάλι, αν θέλετε θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, η συγκεκριμένη συνθήκη καταλείπει πολλά κενά. Και η δική μου άποψη τοποθετημένη είναι η εξής, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που τηρήθηκε. Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπήρχε συμπαγής κυβερνητική πλειοψηφία όταν καταρτίστηκε και υπογράφηκε η συνθήκη, θα έπρεπε να είχε τεθεί υπόψη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία, να υπάρξει εντολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου πριν την υπογραφή, έτσι ώστε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να δώσει ειδική εντολή για την υπογραφή της συνθήκης. Και τούτο για έναν και μόνο λόγο. Με 151 εννοείται τότε. Με την συνταγματικώς προβλεπόμενη πλειοψηφία, η οποία είναι η πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 75. Τι θα άλλαζε όμως? Θα άλλαζε πάρα πολλά, κύριε Κοτρότσου. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και τότε 145 βουλευτές. Επί των παρόντων θα την περνούσε, θα έπαιρνε την εξουσιοδότηση. Απεδείχθη, κύριε Κοτρότσου, ότι ήταν εντελώς εσφαλμένη η λογική αυτή. Διότι αν είχαμε πάει σε μια λογική προγενέστερης εντολής, ναι, δεν θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτού του τύπου την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνομολόγησε εγκαίρως ότι η συνθήκη των Πρεσπών θα ουσιαστικά θα οδηγεί σε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Όπερ και γένετο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική ρευστότητα στα πράγματα. Η προγενέστερη εντολή ικανοποιεί το συνταγματικό αίτημα ότι εφόσον δεν υφίσταται συμπαγής κυβερνητική πλειοψηφία, ειδικά για τις διεθνείς συνθήκες, επειδή επέχουν δέσμευση για τα επόμενα κοινοβούλια, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εντολή. Αυτό δεν συνέβη, και δεν συνέβη, για να έλθω στα ζητήματα της διαδικασίας, έως και σήμερα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον κύριο Δουζίν ανάμεσά μας και θα μας τα εξηγήσει περισσότερο, αλλά θέλω να τοποθετηθώ στο ζήτημα ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενο, κατά την άποψή μου, να κυρώνεται μια διεθνή συνθήκη η οποία προβλέπει ρητός ως προηγούμενη απέτηση να έχει υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχει δει κανείς το κείμενο αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης. Βάζετε ένα ζήτημα το οποίο, σας διακόπτω, παρακαλώ, το οποίο μπήκε και από τον κύριο Νίκο Δένδια, νομίζω σήμερα, και, Λοβέρδο, και από τον κύριο Λοβέρδο ακριβώς, και είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί ενστικτοδός και δημοσιογραφικά διαβλέπω ένα μικρό κίνδυνο. Μήπως δημιουργώντας εμείς ένα τέτοιο πεδίο αμφισβήτησης της συνθήκης, μήπως υπονομεύουμε εμείς οι ίδιοι την ίδια τη συνθήκη, και πώς αυτό, κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Σωτηρέλη, αμέσως μετά συνάδει με τοποθετήσεις έγκριτων επίσης συναδέλφων σας. Θυμίζω, Ευάγγελος Βενιζέλος,
ότι η συνθήκη, οι διεθνείς συνθήκες υπερέχουν του Εθνικού Συντάγματος. Το έχουν πει και άλλοι αυτό. Άρα, ζητώντας το Σύνταγμα... Ναι. Έχετε ένσταση επί αυτού που είπε ο κύριος Βενιζέλος, είναι κάτι τιμημένο, γνωστό. Έχουν και άλλοι συνταγματολόγοι επ' αυτού, δηλαδή, όσο γνωρίζω. Ναι, ως τοποθέτηση το λέω. Μπορείτε να μου πείτε ότι δεν συμφωνείτε, αλίμονα. Γιατί είδα μία αντίδραση. Για άλλο λόγο όμως το λέω αυτό. Μήπως ζητώντας το Σύνταγμα ουσιαστικά, εννοώ το Σύνταγμα της τροποποίησης του Συντάγματος, μήπως ουσιαστικά υπονομεύουμε όλη τη συζήτηση, ενώ είναι προφανές ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η ουσία και υπερέχει των όποιων αλλαγών. Τις τροπολογίες στο Σύνταγμα τις έχουμε. Ναι. Είναι η περίφημη ρηματική διακοίνωση. Το σώμα υποτίθεται του Συντάγματος ζητείτε. Ορίστε. Δεν θα ψηφιστεί αυτό μεθαύριο. Τι θα ψηφιστεί? Η ρηματική διακοίνωση. Όχι, θα ψηφιστεί. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε το Σύνταγμα των Σκοπίων. Θα ψηφιστεί. Δεν θα ψηφιστεί το Σύνταγμα των Σκοπίων. Ναι, κύριε Γεραπετρίτη. Πολύ σύντομα όμως, γιατί περιμένει υπομονετικά ο κύριος. Κυρία Μανολάκου, όταν θα έρθει η ώρα σας, δεν έχει μιλήσει καν ο κύριος Σωτηρέλης. Δεν θα καταχρηστώ τον χρόνο του κυρίου Σωτηρέλη και δεν θα καταχρηστώ και τον χρόνο του ακροατηρίου σας. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω είναι το εξής. Είναι κατά την άποψή μου αντίθετο σε κάθε πολιτική λογική, αλλά είναι αντίθετο και στο συνταγματικό πνεύμα, να υπάρξει λευκή επιταγή με την κύρωση της συνθήκης. Αυτή τη στιγμή προβλέπει ρητός η συνθήκη των Πρεσπών ότι θα πρέπει να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή μετά από την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε, πρώτον, δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση. Η ασυνταγματική αναθεώρηση την οποία ψήφισε το Κοινοβούλιο των Σκοπίων την ψήφισε κατά έναν παγκοσμίως πρωτότυπο τρόπο με αναβλητική αίρεση. Εδήλωσε και είναι κατατεθειμένο στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως των Σκοπίων ότι η συνταγματική αναθεώρηση την οποία ψήφισε το Κοινοβούλιο των Σκοπίων δεν ισχύει σήμερα που μιλάμε. Θα ισχύσει μόνον εάν υπερψηφιστεί η συνθήκη από το Κοινοβούλιο το Ελληνικό. Άρα βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματικότητα, στο συνταγματικό παράδοξο, να μην γνωρίζουμε το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο νομίζω δεν έχει υπάρξει καμία συνταγματική αναθεώρηση παγκοσμίως που να μην έχει κωδικοποιήσει το νέο σύνταγμα. Γνωρίζουμε μόνο ορισμένα μικρά κεφάλαια σπερμάτων αναθεώρησης που, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μεταξύ τους αλληλοσυγκρουόμενα. Άλλο λέμε για το περιεχόμενο του συντάγματος, άλλο λέει το προήμιο, είναι εντελώς ακατανόητες οι αναθεωρήσεις και θα παραμείνουν ακατανόητες έως ότου δούμε το κείμενο του συντάγματος. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Κοτρότσο, ας το διαψεύσει όποιος γνωρίζει καλύτερα, το κείμενο της αναθεώρησης των Σκοπίων δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Η ψήφος της Πέμπτης, λοιπόν, θα είναι επί συνταγματικού κενού. Εάν θέλετε να συζητήσουμε για το ζήτημα της ουσίας της συνθήκης... Είναι ουσιαστικό όμως αυτό το ζήτημα ή είναι διαδικαστικό? Κατά την άποψη τη δική μου, είναι απολύτως ουσιαστικό στο μέτρο που θεωρούμε και η ίδια η συνθήκη των Πρεσπών αναφέρει ρητός ότι θα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια οριζόντια αλλαγή όπου αναφέρεται ο όρος Μακεδονία να τραπεί στο νέο όνομα Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα άρθρα τα οποία περιλαμβάνονται σε ενάριθμες διατάξεις και στο προήμιο, να αναθεωρηθούν. Δεν έχουμε τα άρθρα, δεν έχουμε το προήμιο, δεν έχουμε τις οριζόντιες διατυπώσεις οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί η ρηματική διακοίνωση για λόγους ασφαλείας δικαίου και ασφαλείας του εθνικού συμφέροντος, να απαντηθεί κατά τρόπο ώστε να χορηγηθούν διευκρινήσεις και ολόκληρο το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και θα μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα, κύριε Κοτρότσου. Στα σοβαρά κοινοβούλια, και αυτό δεν είναι μορφή για τους εκπροσώπους μας, τους οποίους εγώ τιμώ, όλοι γνωρίζουν πόσο υποστηρίζω την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ότι για μένα αυτή είναι η λύση στα προβλήματά μας, η ευθύνη του κάθε βουλευτή. Όμως, θα πρέπει το Κοινοβούλιο, κύριε Δουζίνα, και γνωρίζετε όλες τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και ιδίως του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, είναι αδιανόητο το Κοινοβούλιο να αποφασίζει χωρίς να έχει μια πλήρη γνώση όλων των δεδομένων. Μάλιστα. Την Πέμπτη θα αποφασίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για μια απόφαση η οποία θα δεσμεύσει τις επόμενες γενιές. Θα δεσμεύσει τα επόμενα κοινοβούλια. Δεν θα είναι δυνατό να αναθεωρηθεί με νόμο χωρίς να έχουμε την αναγκαία τεκμηρίωση εάν στο αναθεωρημένο κείμενο των Σκοπίων αναφέρονται κρίσιμοι όροι που αποτέλεσαν προϋπόθεση για την υπογραφή της συνθήκης αυτής. Κύριε Σωτηρέλη.
Είναι πολλά τα ζητήματα. Πολλά είναι, ναι. Θα ξεκινήσω από το θέμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του δημοψηφίσματος. Και να ενημερώσω το Control ότι μόλις ολοκληρώσουμε τον κύριο Σωτηρέλη, θα ήθελα να έχουμε και τον κύριο Μανιτάκη από την Κύπρο. Ναι. Ξεκινάω λοιπόν από το ζήτημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του δημοψηφίσματος. Πράγματι, το πολίτευμά μας είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Επομένως, αυτό που λέγεται ότι πρέπει να επισέρχονται και θεσμοί άμεσης δημοκρατίας είναι λάθος, διότι η άμεση δημοκρατία είναι ένα άλλο πολίτευμα. Όμως, είναι θεμητό να επισέρχονται και να εμπλουτίζουν το πολιτικό σύστημα και θεσμοί άμεσης λαϊκής συμμετοχής, αλλά όχι για όλα τα ζητήματα. Ήδη αναφέρθηκε ο αγαπητός συνάδελφος στο θέμα των δικαιωμάτων και τα ζητήματα των διεθνών συνθήκων, καταρχήν, δεν είναι τέτοια ζητήματα που επιτρέπουν, λόγω της φύσης τους, μια τόσο διληματική απόφαση, αρκεί βέβαια να εφαρμόζεται σωστά η πεμπτουσία του αντιπροσωπευτικού συστήματος, που είναι η ελεύθερη εντολή. Και εδώ σπέβδω να παρατηρήσω ότι αυτό δεν εφαρμόστηκε σχεδόν από κανένα κόμμα. Διότι κανένα κόμμα, πλην του ΣΥΡΙΖΑ ίσως αν δεν κάνω λάθος, δεν είπε ότι θα ψηφίσουν οι βουλευτές κατά συνείδηση. Διότι έτσι πληρούνται η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως την όρισε ο συνάδελφος, τουλάχιστον για ορισμένα ζητήματα. Λοιπόν, έτσι διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος στα κρίσιμα ζητήματα, στην αναθεώρηση του συντάγματος, στα θέματα τα εθνικά. Θα έπρεπε να λειτουργήσουν έτσι τα κόμματα. Και αλλιώς λειτουργούσαν έτσι. Δηλαδή, αν αποφάσιζαν οι βουλευτές με βάση το αν συμφωνούν ή όχι οι ίδιοι με τη συμφωνία. Ανεξαρτήτως των διαδικασιών που επιλέχθηκαν, το πώς εξελίχθηκε, η πολιτική, ξέρετε, δεν ασκείται σε συνθήκες θερμοκηπίου. Υπήρξαν πολλά προβλήματα ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια συμφωνία. Θα πρέπει οι βουλευτές να μπορούν να αποφασίζουν με βάση κάποια δεδομένα και να κρίνουν κατά συνείδηση. Εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει περιθώριο, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιο περιθώριο, ούτε από το κίνημα αλλαγής όπως είδαμε. Και επομένως υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό και σοβαρό. Ένα δεύτερο ζήτημα που συνδέεται με αυτό. Η συμφωνία των Σκοπίων, η συμφωνία των Πρεσπών, ανέδειξε ένα μείζον ζήτημα. Αποτέλεσε τον καταλήτη, θα έλεγα, γι' αυτό. Την κρίση του πολιτικού συστήματος που σοβούσε εδώ και πολύ καιρό, ποιου πολιτικού συστήματος, αυτού που διαμορφώθηκε την περίοδο της κρίσης. Βλέπουμε μικρά κόμματα, των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν ο αρχηγικός έως ιδιοκτησιακός χαρακτήρας αφενός και αφετέρου η ανυπαρξία σαφούς πολιτικο-ιδεολογικού στίγματος, αυτή τη στιγμή να εξαϊλώνονται. Και οι βουλευτές τους να τρέχουν, να σπέβδουν, να τοποθετηθούν σε άλλα κόμματα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε μεγάλα κόμματα, τα οποία επιδίδονται σε μια κατάσχετη μεταγραφολογία. Αυτό είναι νοσηρό σύμπτωμα που δεν περίμενε κανείς ότι θα συμβεί ύστερα από τόσα χρόνια λειτουργίας του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος, και παρότι ότι η κρίση πράγματι έπαιξε έναν αρνητικό ρόλο και για το πολιτικό σύστημα. Και δεύτερο, υπάρχει ένα ζήτημα εσωκομματικής δημοκρατίας που αφορά και τα μεγάλα κόμματα. Τώρα, αυτή καθ' αυτή η συμφωνία, κύριε Σωτηρέλη. Συγγνώμη, και τελειώσω. Και το ζήτημα της εσωκομματικής δημοκρατίας από την άλλη μεριά εκφράζεται πρώτον με το ότι δεν υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση και δεύτερον με το ότι υπάρχει μια λειτουργία η οποία στοιχειωδώς μόνο ανταποκρίνεται στους όρους μιας εσωκομματικής δημοκρατίας. Δηλαδή, συνολικά έχουμε ένα σύστημα που πάσχει. Ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Και αυτό αναδείχθηκε μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών ακριβώς γιατί ήταν ένα ζήτημα που ουσιαστικά αφορούσε με οριζόντιο τρόπο όλα τα κόμματα και έφερε στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα που κρυβόταν κάτω από το χαλί. Τώρα, αυτή καθ' αυτή η συμφωνία, η προσέγγιση δική σας, είναι μια συμφωνία που είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα όπως λέει η αξιωματική αλλά και η Ελλάσσον αντιπολίτευση, ή είναι μια συμφωνία η οποία είναι πατριωτική και υπακούει στο εθνικό συμφέρον όπως λέει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, ακριβώς σε αυτό το ζήτημα ακριβώς είναι που πρέπει να αποφύγουμε τη λογική του άσπρου μαύρου. Είναι μια συμφωνία που έχει και θετικά και αρνητικά σημεία. Εγώ κατανοώ πλήρως όσους
θα πούν ότι εγώ, σταθμίζοντας τα συν και τα πλην, με βαριά καρδιά λέω συν. Ή αντιθέτως, σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, με βαριά καρδιά θα πω πλην και θα είμαι κατά. Αυτό είναι ένας υγιής διάλογος και τον καταλαβαίνω απολύτως. Αλλά τον διάλογο του στυλ, ότι αυτό είναι μια προδοσία, ή άλλοι που αντιδρούν είναι ακροδεξοί, και όλα αυτά τα που ακούμε και βλέπουμε αυτό το διάστημα, και όλο αυτό το διχαστικό κλίμα, ουσιαστικά τορπιλίζει τη δημοκρατία μας. Και δεν θα έπρεπε να το αφήσουν τα κόμματα, ιδίως τα κόμματα τα μεγάλα που έχουν μια κυβερνητική προοπτική, να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο να δείχνουμε ότι η δημοκρατία μας αδυνατεί να διαχειριστεί τα μείζωνα ζητήματα. Αλλά τώρα αυτό που λέτε είναι σωστό, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε. Αλλά κύριε Σωτηρέλη, είναι μια ευχή. Υπό την έννοια ότι ήδη το περιβάλλον μέσα στο οποίο πάμε να ψηφίσουμε μεθαύριο τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει διαμορφωθεί. Εγώ δεν θα καταλογίσω ευθύνες περισσότερο στον έναν ή στον άλλον, δεν είναι της ώρας. Το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί και η ερώτηση, στην οποία όλοι καλούνται να απαντήσουν, είναι αυτή η συμφωνία μέσα σε αυτό το περιβάλλον πρέπει την Πέμπτη το βράδυ να ψηφιστεί ή πρέπει να απορριφθεί, όπως θα πει παραδείγματος χάρη η αξιωματική αντιπολίτευση ή το κίνημα αλλαγής. Εάν με ρωτάτε για την προσωπική μου άποψη, θα σας πω το εξής, ότι έχω μία αυξημένη ευαισθησία για αυτό το θέμα, διότι είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα είμαι από τη Θάσο και έχω συναναστραφεί, διότι η Θάσο ήταν απικία των Ιουγκοσλάβων παλιά. Και το ξέρω το ζήτημα. Και καλοκαιρινή απικία. Ακριβώς, ακριβώς. Καλοκαιρινή απικία, ναι. Τουριστική. Και το ξέρω το ζήτημα, τους έχω συναστραφεί με τους ανθρώπους, τους έχω ζήσει. Η δική μου άποψη είναι ότι εάν σταθμίσουμε τα σύν και τα πλήν προσεκτικά και με βάση τη συγκυρία και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση ιδίως το ότι, κατά την άποψή μου, αν δεν κυρωθεί αυτή η συμφωνία, κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει ένα bypass, γιατί δεν θα έχουμε δυνατότητα να αντισταθούμε στις πιέσεις του ΝΑΤΟ και θα επιβάλλουν το όνομα Μακεδονία, θα επιβάλλουν και την είσοδο στο ΝΑΤΟ, οπότε θα χάσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη και επομένως θα επιβληθεί το σκέτο Μακεδονία όπως επιβλήθηκε έως τώρα στις περισσότερες χώρες. Άρα υπ' αυτή την έννοια, εγώ με βαριά καρδιά και με δεδομένες ευαισθησίες θα έλεγα ναι. Ότι πρέπει να προχωρήσει η κύρωση. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά σέβομαι, επαναλαμβάνω απολύτως και την άλλη άποψη, αρκεί να μην είναι. Όλοι οφείλουμε να τη σεβόμαστε, πέρα από οι αχές και κραυγές που δυστυχώς ακούγονται πολύ έντονα και από πολιτικά στελέχη, αλλά και από έναν κόσμο ο οποίος έχει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, έχει εκπαιδευτεί σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Και το είδαμε στις παρυφές του συλλαλητηρίου και χθες. Δεν μπορεί να τοποθετείτε ελαφρά την καρδιά. Να μην κι άλλο τον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς. Οι ηγεσίες όμως των κομμάτων έχουν τεράστια ευθύνη ακόμα και σήμερα. Δηλαδή δεν μπορούν να ρίχνουν λάδι. Κύριε Σωτηρέλη, έχετε μισό λεπτό. Κύριε Βουζίνα, βεβαίως θα πείτε, γιατί μας περιμένει ο κύριος Πανικάκης. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως έγινε η συζήτηση, κάνουμε το πρώτο μέρος που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή. Δηλαδή. Πιάσαμε όλα τα διαδικαστικά, πιάσαμε όλα τα περίεργα που έγινε από εδώ, από εκεί, υπήρξαν ανταλλάγματα. Και δεν συζητήσαμε και δεν συζητάμε αυτό που είναι το σημαντικό. Γιατί αυτή η συμφωνία, και εκεί θα διαφωνήσω ελαφρώς το Γιώργο το Σωτηρέλη, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να έχει η Ελλάδα. Δεν μπορούσε να έχει ποτέ τίποτα το καλύτερο και αναβιβάζει τη θέση μας. Μπορώ να το πω αυτό σαν ο υπεύθυνος τέλος πάντων της Βουλής για τις διεθνείς σχέσεις. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει τίποτα καλύτερο και μας έχει αναβιβάσει ήδη. Σε όλο τον κόσμο. Θέλω είναι αυτό, η Ελλάδα υποθέτω ότι θα είναι το θέμα της συνέχειας. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε γιατί αμέσως δεν ήρθε μετά. Από πριν στη Βουλή. Γιατί δεν γράφτηκε από την κυβέρνηση. Γράφτηκε από το ΝΑΤΟ και υπάρχει και η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που δημοσιεύει εκτενή αποσπάσματα. Ο κύριος Κοτζιάς τόσους μήνες τι έκανε, έκανε βόλτες απλώς. Μα το έλεγε ο κύριος Κοτζιάς, το είπε επειδή ότι ήταν έτοιμοι από το 2017, το έλεγε. Ήμασταν έτοιμοι από το 2017, την είχαν ετοιμάσει. Και μάλιστα σε αυτή την έκθεση οι Αμερικάνοι, το Υπουργείο Εξωτερικών, επενεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκτός από τη Σούδα έχει δώσει και άλλες βάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μιλάει μέχρι και για τα F-16, ότι η αναβάθμιση μην τους την ανοίξουμε, θα ωφελήσει. Κυρία Μανολάκου, τη συζήτηση. Και κυρίως
αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών ότι αποτελεί μεθοδολογία για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε, δώστε μου, δώστε. Αυτό κρύβεται από όλα τα κρύβεται και στη συζήτηση στην Επιτροπή. Ξέρετε τι, γι' αυτό, μην ρωτάτε γιατί δεν ήρθε στη Βουλή από πριν και γιατί περιέχει αμφισημείες. Βεβαίως. Βεβαίως έχει αμφισημείες και θολούρες. Λοιπόν, γιατί θα τις χρησιμοποιήσουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ μελλοντικά κατά των οπούν σε βάρος και των κυβερνήσεων. Με συγχωρείτε, επειδή υπάρχει εδώ πέρα αυτό που λέμε false logic, λάθος λογική. Αποφαίνεια είναι η λέξη πραγματικά που λέει το εξής. Επειδή το ΝΑΤΟ ήθελε να μπει και θέλει να μπει η Βόρεια Μακεδονία στον οργανισμό και επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να τελειώσει αυτή η συμφωνία γιατί είναι προσωπικό συμφέρον, ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των. Δεν υπάρχει αιτιώδης, αλλά και τα αποφαίνεια. Δηλαδή, κάτι δύο πράγματα τα οποία κινούνται παράλληλα, λέμε το ένα είναι αιτία του άλλου. Δεν είναι αιτία του άλλου. Μα είναι το είπε και ο κύριος Σωτηρέλης ότι ούτως ή άλλως τα Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ υπό οποιαδήποτε συνθήκη από τη στιγμή. Δώστε μου. Κυρία Μανολάκου. Πρώτα και η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Κυρία Μανολάκου. Ετοιμάστε και η κυρία Μανολάκου. Εντάξει, αυτό, το είπατε. Αυτό λέμε. Θέλω να πάμε στην Κύπρο. Θέλω να πάμε στη Λευκοσία. Είναι ο κύριος Αντώνης Πανιτάκης, ο πρώην υπουργός, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτή την προχωρημένη ώρα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε εδώ δύο συναδέλφους σας, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Σωτηρέλη, τρεις και τον κύριο Δουζίνα βεβαίως. Οπότε νομίζω ότι έχουμε την θερινή σύναξη όχι των αγροφυλάκων, την χειμερινή σύναξη των συνταγματολόγων, λοιπόν, των νομικών. Λοιπόν, διερωτώ με και εγώ μετά από αυτό τι έχω να πω περισσότερο ή διαφορετικό από αυτό όχι, που είπαν. Όχι, έχετε να πείτε. Θέλω λοιπόν, επειδή είστε και ένας άνθρωπος πολλά χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη Θεσσαλονίκη την έχετε ζήσει στο μεδούλι της, ρωτώ ευθέως λοιπόν τον καθηγητή Μανιτάκη. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία, μια θετική συμφωνία, πρέπει να ψηφιστεί, πώς την αξιολογείτε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτόν τον μανιχαϊστικό τρόπο που μπαίνει το ερώτημα, καλή κακή. Είναι τουλάχιστον απλοϊκός ο τρόπος. Μένουν τόσα ζητήματα, πάρα πολλά, και αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Και κυρίως δεν είναι το θέμα μας μόνο να απαντήσουμε ναι ή όχι στη συμφωνία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το βάζει η κυβέρνηση. Και λογικά το βάζει, επειδή το βάζει τη δικιά της τη σκοπιά. Το ερώτημα είναι αυτή η συμφωνία, ένα, εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Ένα. Δεύτερον, έχει επιπτώσεις αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Η παρέμβαση του κ. Γεραπετρίτη ήταν νομίζω καταλυτική. Μας έδειξε τι παρενέργειες έχουμε από την εφαρμογή αυτή, από τη συζήτηση που κάνουμε για τη συμφωνία. Αλλά ακόμα και οι εξελίξεις που είχαμε στο κοινοβούλιο, τις συναλλαγές που έχουν γίνει, τις ξαφνικές μετατοπίσεις των βουλευτών, τις διαδηλώσεις, τα έκτροπα από τις διαδηλώσεις, όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία προκλήθηκαν με αφορμή αυτή τη συμφωνία. Άρα, υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία για να λύσουμε ένα εθνικό θέμα και ταυτόχρονα υπονομεύουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα και δεν ξέρουμε αν αυτή η συμφωνία θα έχει άλλες επιπτώσεις ό,τι αφορά την αναζωπήρωση του εθνικισμού στην Ελλάδα. Αυτό που περισσότερο με ανησυχεί είναι ότι αναζωπηρώνεται ύστερα από 30 χρόνια ένας εθνικισμός και ένας φανατισμός κομματικός και πολιτικός σε μια προεκλογική περίοδο που αναπόφευκτα εντείνει την πόλωση που έχουμε και καταλαβαίνετε πως είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ανησυχητική για την εξέλιξη, την ομαλή εξέλιξη και για τη σταθερότητα του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Κύριε καθηγητά, αυτό όμως που περιγράφεται δεν έχει μέσα του και το σπέρμα μιας αντίφασης υπό την έννοια πια. Εάν παραδείγματος χάρη ο Κώστας Σιμίτης το 2002-2003, από ό,τι ήταν, νομίζω 2003, αποφάσισε, σκεφτόταν μάλλον, ότι θα είχε απέναντί του και είχε απέναντί του λαοσυνάξεις εκατοντάδων χιλιάδων για την μη αναγραφή του θρησκεύματος της ταυτότητας. Δεν θα έπρεπε να το προχωρήσει. Προχώρησε.
Κανείς δεν μιλάει τώρα για την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Η πολιτική δηλαδή δεν πρέπει, εάν αξιολογεί κάτι ως εθνικά πρόσφορο και συμφέρον, να προχωρά ακόμα και σε πείσμα του όποιου κλίματος καλλιεργείται από οποιονδήποτε στην κοινή γνώμη. Προφανώς κάνει μια εκτίμηση μια κυβέρνηση και αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Σημείτη φυσικά αναδρομικά το κρίνουμε τώρα έτσι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα κρίνουμε την ίδια τακτική, το ίδιο θέμα σήμερα, ύστερα από 10-15 χρόνια. Ναι, γιατί είπατε ότι υπονομεύουμε το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, γι' αυτό μου φάνηκε βαριά ως έκφραση. Κοιτάξτε, το είπαν και άλλοι συνομιλητές μας. Άχ, σας έχασα. Όχι, εμείς σας ακούμε. Αυτό δεν το είπα μόνο εγώ, το είπαν και πάρα πολλοί που μιλάνε. Το είπε και ο Σαντόναρος, ανησύχησε. Αλλά και η συζήτηση που έδειχνε δείχνει ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται πολύ νοσηρά συμπτώματα του κοινοβουλευτικού μας συστήματος με αυτές τις συναλλαγές, τις ξαφνικές αλλαγές που γίνονται για το κοινοβούλιο. Παρακολουθώ μια μισή ώρα και μια μισή ώρα δεν συζητάμε για την ουσία των ΕΣΠΟΝ, αλλά συζητάμε για ζητήματα που έχουν ανακύψει. Εμείς προσπαθούμε εδώ να συζητήσουμε για την ουσία, γιατί προφανώς έχετε δίκιο, οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο πυκνές που δεν μπορεί κανείς να μην ασχοληθεί. Άρα ας επανέλθουμε στο δικό μου μανιχαϊστικό πρώτο ερώτημα. Όχι αν είναι καλή ή κακή η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά εάν υπό τις παρούσες συνθήκες και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει και αν θεωρείτε ότι προσεχώς στο μέλλον τα πράγματα θα βελτιωθούν, όπως επίσης θέλω να μου πείτε, θα την έχετε μελετήσει φαντάζομαι τη συμφωνία, εάν συμμερίζεστε τους φόβους για τη γλώσσα και την εθνότητα. Τη συμφωνία δεν την έχω μελετήσει προφανώς. Άλλωστε από ό,τι κατάλαβα σήμερα παρακολουθώντας τη συζήτηση στην Επιτροπή, υπάρχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες, τόσα καινούργια έγγραφα που προκύπτουν και τόσο λεπτά και κρίσιμα ζητήματα που θα ήταν πάρα πολύ ανεύθυνο από μέρες μου να πάρω θέση. Η συζήτηση που αναλαμβάνω σήμερα στην Επιτροπή ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική, λέχτηκαν πάρα πολλά πράγματα, άρα δεν μπορεί κάποιος να πάρει θέση εάν δεν ακούσει όλες τις λεπτομέρειες. Και μην ξεχνάτε, κύριε Κοτρότσο, ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς σε ένα θέμα με τρόπο υπεύθυνο, απλώς με τον τρόπο που το θέτει το ερώτημά σας. Ναι ή όχι συμφωνία, καλή ή κακή. Επαναλαμβάνω, πολύ απλοϊκό. Εξαρτάται από τη ιστορική συγκυρία, εξαρτάται από τις επιπτώσεις που έχει, τις επανέλαβα προηγουμένως, τις είπα προηγουμένως και φοβάμαι ότι αυτές προϊονίζονται μια δυσάρεστη πολιτική εξέλιξη και όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματός μας. Τι εννοείτε, θέλετε να το εξειδικεύσετε λίγο αυτό, παραδείγματος χάριν την έκρηξη της ακροδεξιάς που βλέπουμε και στην Ευρώπη, να την δούμε ακόμα εντονότερα και στην Ελλάδα ή κάτι άλλο? Βεβαίως. Προφανώς αυτό εννοώ. Προφανώς. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία, αντί να οδηγήσει σε ένα κατευνασμό των παθών και τον φανατισμό που ζήσαμε το 1990, αναζωπηρώνει αυτόν τον εθνικισμό. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο είναι διχασμένο και φανατικά διχασμένο. Ακούω τους διαφορούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να μιλάνε και να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, είτε για προδοσία είτε για οτιδήποτε άλλα, ή ότι για αθέμπτες συναλλαγές. Όλα αυτά προφανώς με ανησυχούν. Και φυσικά όλα αυτά λειτουργούν σε βάρος της δημοκρατίας και προφανώς όλα αυτά εκτρέφουν τον εθνικισμό και τον εθνικολαϊκισμό. Ζήσαμε πολύ θλιβερά γεγονότα στην προ-κρίση, πριν από την κρίση, δηλαδή συμπτώματα παρακμής της μεταπολίτευσης. Ζήσαμε τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής περίοδου πράγματι πολύ θλιβερά γεγονότα, κάτι ανάλογα που τα ζούμε τώρα, με στιγματισμούς, χλεβασμούς, εξεγέρσεις και πλατείες. Και τώρα ξαφνικά, 8 χρόνια μετά την κρίση, δεν είναι δυνατόν να ορθώσουμε ένα λόγο εθνικής συνεννόησης και ένα λόγο που θα μας συνεννώνει όλους μας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Παρότι κινδυνεύω να θεωρήσετε και αυτό το ερώτημα που θα κάνω απλοϊκό, εγώ θα το κάνω παρόλα αυτά. Με βάση αυτά που είπατε, θεωρείτε ότι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο Συμφωνία Πρεσπών
επίλυση του ονοματολογικού για να μην διατρέχουμε τους κινδύνους που λέτε ότι μάλλον διατρέχουμε. Νομίζω όμως η κυβέρνηση που έχει την πρωτοβουλία όφιλε και επειδή ξέρει και τα πράγματα να λάβει υπόψη σε όλα τα δεδομένα. Φοβάμαι και όπως έχει λεχθεί ότι η κυβέρνηση που είχε την πρωτοβουλία να καίνει σε αυτό το ζητήματο, η κυβέρνηση που θέλει να αναλάβει ολομόναχη την ευθύνη, έχοντας όλα τα κόμματα διθετή της, χρεώνεται οποιαδήποτε εξέλιξη. Και χρεώνεται διπλά. Είτε πρόβλεψε και το παραγνώρισε, είτε το αγνώρισε, πράγμα που δείχνει πάλι πολιτική ανεπάρκεια. Από τις κυβερνήσεις, ξέρετε τι έχω μάθει τουλάχιστον από όλη με την πολιτική ζωή, γιατί μια ζωή ήμουνα στην αντιπολίτευση και μειοψηφίες, πολύ μικρές μειοψηφίες, είχα καταλάβει το πρώτο καθήκον ακόμα και ενός συνταγματολόγου είναι, ας πούμε, κριτική στην εξουσία. Και η κυβέρνηση οφείλει να δέχεται τις κριτικές. Και είναι αυτή την οποία συνεχώς, η οποία αναλαμβάνει τις ευθύνες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να δεχθεί με υπομονή την κριτική που ασκείται στις επιλογές της και να αναλογίζεται τις ευθύνες. Γιατί γράφει ιστορία, η οποία θα έχει συνέπεια για τον τόπο. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε και για τις απόψεις σας. Νομίζω ότι προσεχώς θα έχουμε τη δυνατότητα πιο αναλυτικά ενδεχομένως να συζητήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Γεια σας, καλή νύχτα. Να είστε καλά. Κύριε, λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Νομίζω ότι ακούσαμε σφαιρικά και την άποψη του κυρίου Αντώνη Μανιτάκη. Με πληροφορούν ότι νωρίτερα, και θέλω να το επισημάνω γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμες αυτού του είδους οι συζητήσεις, πέρα από τις διχαστικές ρητορικές και την πόλωση, νωρίτερα στο Ζάπιο είχε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Ποτάμι. Κόμμα μπορεί να μην είστε πλέον. Αλλά κόμμα, δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, αυτό εννοώ. Κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να μην έχετε, ωστόσο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών νωρίτερα στο Ζάπιο. Μου λένε ότι ήταν και προσωπικότητες, πολιτικές προσωπικότητες από ευρύτερους χώρους. Ήταν ο Νίκος Κοτζιάς, ο τέος υπουργός του Εξωτερικών, ήταν ο Στέφανος Μάνος, ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Υπήρχε δηλαδή ένας πλουραλισμός εκπροσώπησης και υπήρξαν και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και από τον κύριο Θάνο Βερέμη, από τη Μαριλένα Κοπά και από άλλους. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα έπρεπε αυτός ο κύκλος των συζητήσεων να είχε ξεκινήσει, κύριε Δουζίνα, πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι το εμείς, κοιτάξτε, και εδώ είναι κάτι που σας το καταλογίζουν ως κυβέρνηση, ότι έτρεξε πολύτιμος χρόνος από την υπογραφή της Συμφωνίας. Βεβαίως ήταν το δημοψήφισμα στα Σκόπια, ήταν διάφορα πράγματα. Αλλά φτάσατε μόλις τώρα, χτες Κυριακή, να υπάρχει Συμφωνία των Πρεσπών στις κυριακάτικες εφημερίδες. Σήμερα να βγαίνει αυτό το ενδιαφέρον σποτάκι του Πρωθυπουργού, να βγαίνουν ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν δυστυχώς σε ένα κλίμα ημιμάθειας ή σκοπιμότητας ενδεχομένως από ορισμένες πλευρές, έχει διαμορφωθεί σε μια μερίδα του κόσμου μια αντίληψη στρεβλή. Ακόμα άκουγα χθες στο συλλαλητήριο κόσμο να λένε δεν θα μας πάρουν την Μακεδονία ή η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, δηλαδή βασικά πράγματα. Γιατί επικεντρωνόντουσαν στο όνομα. Το Α και το Β όλης αυτής της συζήτησης που όμως ακόμα παραμένουν εδρεωμένα στη συνείδηση μιας περίοδας του κόσμου. Να σας ρωτήσω όμως ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορώ να την οργανώσω. Και το 92 που γινόντουσαν τα συλλαλητήρια και συμμετείχε τότε ο συνασπισμός με όλους αυτούς τους εθνικιστές, το όνομα είχαν μπροστά. Κυρία Μανολάκου, είδατε πώς τους γαλουχήσανε. Έχετε δίκιο, όταν θα σας δώσω το λόγο να τα πείτε, όμως θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα περισσότερο να ακούσω από εσάς γιατί θεωρείτε κακή και επιζήμια την Συμφωνία των Πρεσπών και όχι τι κάνατε εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ το 92. Γιατί το 92 υπήρχε ένα πακέτο Πινέιρο, θα μπορούσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να είχε συμφωνήσει τότε και εμείς εδώ τώρα θα συζητούσαμε για οτιδήποτε άλλο
από τα πολιτικά πράγματα και όχι για ένα θέμα το οποίο παραμένει ως χέος απληγή 27 χρόνια και τώρα. Τότε αναλύαμε λοιπόν, τους λόγους. Ναι, δεν λέω για σας. Λέω μην γυρνάμε στο τότε όμως μόνο. Θα ήθελα να πω, κύριε Κοτρότσο, να βάλουμε και τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία, μαζί μας στην παρέα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαρατζίδη, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, συμμετέχετε στη συζήτηση, θα έρθω και σε εσάς σε πολύ λίγο, κάτι να ολοκληρώσει ο κύριος Δουζίνας. Ήθελα να κάνω δύο σχόλια για τον αγαπητό φίλο τον Αντώνη Μανιτάκη, αυτά που είπε. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη, από τη Βρετανία μέχρι τη Βίζεγκρατ και μέχρι τη δικιά μας περιοχή, είναι προφανώς η άνοδος του εθνικισμού. Αυτός όμως δεν είναι λόγος γιατί δεν έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση να προσπαθήσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ο εθνικισμός αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μια αίσθηση ανασφάλειας, μια αγωνία για τον μέλλον των παιδιών τους, από τις οικογένειες κτλ. Αλλά αν δεν παρέμβουν πολιτικοί ή δημοσιολογούντες ή άλλοι σχολιαστές οι οποίοι θα δώσουν μια ακροδεξιά κατεύθυνση, αυτή η αγωνία δεν γίνεται ούτε ξενοφοβία, ούτε εθνικισμός, ούτε ρατσισμός. Να σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω επομένως είναι ότι στο μέτρο που νομίζω υπήρξε μια σχεδόν καθολική άποψη στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αυτή η κυβέρνηση πήρε το ρίσκο, το έκανε και εκεί είναι και η διαφορά, θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, από έναν ηγέτη και πρωθυπουργό της Ελλάδας που έγινε αυτή τη στιγμή ένα δημόσιο και διεθνές πρόσωπο. Διότι μια κυβέρνηση, και μάλιστα μια κυβέρνηση αριστερά, που για πρώτη φορά έχουμε τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, έπρεπε να πάρει και μερικούς τέτοιους. Ωραία, κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Δουζίνα, κάτι άλλο. Για να μπούμε τώρα στα επί της ουσίας ζητήματα, για τα οποία εγείρουν πολλοί αμφισβητήσεις, επιφυλάξεις, αμφιβολίες. Λοιπόν, λέει, ακούω τη Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, να λέει, στη ρηματική διακοίνωση αναφέρεται τρεις φορές το μακεδονικός λαός. Έχετε αναγνωρίσει μακεδονικό λαό? Πάω πολύ έτσι επιθετικά εντός εισαγωγικών στην ουσία των πραγμάτων. Αναγνωρίζουμε μακεδονικό λαό όπως λέει η ρηματική διακοίνωση ή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το εσωτερικό τους πλαίσιο και με την αυτοδιάθεση, με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που εκ των πραγμάτων αναγνωρίζεται λόγω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Όχι μόνο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι η πρώτη βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και της μη επέμβασης στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους είναι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, η δεύτερη από την εποχή της Βεσφαλίας. Έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι αυτό το κράτος δέχτηκε μέσα από μια διεθνή συμφωνία να αλλάξει και το σύνταγμά του, που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ χωρίς πόλεμο, και να αλλάξει και το όνομά του, αυτό είναι η δεύτερη φορά που γίνεται ιστορικά, είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως πρωτοφανές. Και νομίζω ότι η δική μας πλευρά πήρε σχεδόν τα πάντα τα οποία θα θέλαμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν κερδίσαμε 10-0, δεν καταλάβαμε το διπλανό κράτος έτσι ώστε να επιβάλλουμε όλα που θέλαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ είμαι και η δικιά μου επαγγελματική κατεύθυνση, ξεκίνησα καθηγητής του νομικού δικαίου, όταν είμαι στη φιλοσοφία του δικαίου. Εάν σε οποιαδήποτε σχέση, από ένα ζευγάρι και μια οικογένεια, μέχρι τις διεθνείς σχέσεις, δεν υπάρχει ένας σεβασμός της αξιοπρέπειας του άλλου, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σχέση. Σε αυτή τη συμφωνία, και αυτό είναι που το κάνει πρότυπο, είναι η βάση της, είναι ότι υπήρξε ένας σεβασμός. Υπήρξε ένας αμοιβαίος σεβασμός. Μία αλληλοκατανόηση και αλληλοαναγνώριση. Και αυτό εμφανίζεται σε όλο το κείμενο. Δεν μπήκαμε στις νομικές λεπτομέρειες, εκτός από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έβαλε ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό από τα θέματα που έχουν σχέση με τις αξίες ή και με τις διατάξεις, τις νομικές διατάξεις της συμφωνίας. Εάν μπούμε σε αυτά τα θέματα, είναι προφανές ότι ο λεγόμενος αλυτρωτισμός τελειώνει. Υπάρχουν διατάξεις σε αυτή τη συμφωνία, πέρα από αυτές τις γνωστές που όλοι συζητάμε, οι οποίες καθορίζουν ότι τα σύνορα ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πράξεις αλυτρωτικές ή κινήσεις αλυτρωτικές στο βόρειο κράτος. Επίσης ότι
τα μνημεία και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην ελληνική κληρονομιά. Σας λέω αυτά που δεν έχουν ακουστεί. Τα άλλα είναι γνωστά, έχουν ακουστεί για τη γλώσσα και την ηθαγένεια. Τα μνημεία θα αλλάξουν εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην ελληνική παράδοση. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε μία-μία τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, νομίζω θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να πούμε ότι θα είχαμε και κάτι το καλύτερο από αυτό. Σε τελική ανάλυση, αυτή η συμφωνία, το είπα και πριν, αναβιβάζει την θέση της Ελλάδας διεθνώς, στο διεθνές επίπεδο, με κάτι το οποίο δεν είχε μπορέσει να το κάνει ποτέ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε κανένας άλλος. Να φτιάξει δηλαδή ένα διεθνές, μια διεθνή σύμβαση, η οποία επιτρέπει όλα τα προβλήματα που είχαμε εμείς από την ελληνική πλευρά να λυθούν και χωρίς να θέλει να ταπεινώσει και την άλλη πλευρά, διότι αν ταπεινώσει την άλλη πλευρά, τότε δημιουργούνται εν δυνάμει οι αλυτρωτισμοί. Θέλω να πάω λίγο, θα έρθω κύριε Χριστίδη, σε εσάς απλώς να πηγαίνουμε και στους άλλους καλεσμένους. Κύριε Μαρατζίδη, σας άκουσα στο Μέγαρο Μουσικής στην εκδήλωση για την στήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Νομίζω και σε άλλη περίπτωση να χαρακτηρίζεται τη συμφωνία σπουδαία. Και μου φάνηκε μάλλον υπερβολική ως έκφραση, υπό την έννοια ότι όλοι λένε, ακόμα και η κυβέρνηση λέει ότι είναι μια εθνικά συμφέρουσα συμφωνία, αλλά πάντοτε όλοι αναγνωρίζουν ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας υπάρχουν συμβασμοί, υπάρχουν και υποχωρήσεις, υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα. Διάβασα δε σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο, το πρότεινα και πριν, που γράψατε στο protagon.gr, που ουσιαστικά με πολύ συναισθηματικό και ανθρώπινο τρόπο ως Θεσσαλονικιός, ως Μακεδόνας, περιγράφεται ορισμένα πράγματα και αυτή την ιστορία με τον ταξιτζή που σας ρώτησε αν είστε Μακεδόνας και του είπατε όχι πρόσφυγας είμαι, εξηγώντας πώς είναι ακριβώς τα ρεύματα, τα κοινωνικά και το μοσαϊκό, το εθνοτικό στην Βόρεια Ελλάδα. Όσοι έχουμε ζήσει στην Θεσσαλονίκη το γνωρίζουμε. Και θέλω να μου πείτε ευθέως, ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος, έχω την αίσθηση ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, τουλάχιστον αυτό μεταδίδεται, είναι κατά της συμφωνίας. Πώς μπορεί λοιπόν να επιβιώσει στο κοινωνικό περιβάλλον μια συμφωνία που ο κόσμος, μια μερίδα του κόσμου δεν την θεωρεί θετική και εσείς την αποκαλείτε σπουδαία? Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου ήταν και κατά της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, κύριε Κοτρότσο. Μήπως να θέσουμε το ίδιο ερώτημα, πώς μπορέσαμε να ζήσουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τότε και μεγάλα κόμματα ήταν αντίθετα σε αυτήν? Η απάντηση είναι ότι θα ζήσουμε, γιατί στην πορεία θα ανακαλύψουμε ότι η συμφωνία αυτή όχι μόνο λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί και συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν περισσότερη ευημερία, μεγαλύτερες και στενότερες σχέσεις μεταξύ των λαών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τις φοβίες και τους φόβους που εκφράζονται. Η συμφωνία είναι σπουδαία. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που φοβούνται να λένε την άποψή τους και δεν έχω δισταγμούς επ' αυτού. Είναι σπουδαία για τρεις βασικούς λόγους, για τρεις κατηγορίες λόγων. Το πρώτο, ότι λύνει ένα πρόβλημα διμερών σχέσεων, ένα πρόβλημα διμερών σχέσεων δεκαετιών, που δεν είναι μόνο τρεις αυτές που συζητάμε στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Στην πραγματικότητα είναι ένα πρόβλημα που η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε τουλάχιστον από τη δεκαετία του 40. Να μην πάμε παραπίσω, και στις σχέσεις μας με τη Ιουγκοσλαβία αποτελούσε ένα αγκάθι το οποίο δεν ήταν και τόσο ανώδυνο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Όπως σωστά υπόθηκε νομίζω από τον κύριο Δουζίνα πριν, αυτή η συμφωνία, η επίλυση του διμερούς προβλήματος έρχεται να το κάνει με αξιοπρέπεια. Παρότι πρέπει να πω, και μιλάω τώρα ως πολιτικός επιστήμονας,
εμείς κερδίσαμε περισσότερα από όσα κέρδισε ο γειτονικός λαός ως προς τη διμερή συμφωνία, μιλάω, και σχέση. Οι γείτονές μας κέρδισαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το δεύτερο που θα έρθω. Εκτός λοιπόν ότι λύνει προβλήματα διμερών σχέσεων, το δεύτερο που κάνει και είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι εδραιώνει ή βοηθάει στην εδραίωση καλύτερα της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε ότι εγγράφονται οι δυτικοί θεσμοί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, στους οποίους η χώρα μας συμμετέχει και στους δύο. Το να ενταχθεί η γειτονική χώρα καταρχήν στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ό,τι αφορά τη Βαλκανική και βεβαίως δεν είναι μόνο σημαντικό για τους γειτονές μας που όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε για αυτούς είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας στην κυριολεξία, το υπογράφω, αλλά είναι σημαντικό και για μας. Τρίτο επίπεδο, ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό, όχι ίσως πιο σημαντικό από τα άλλα δύο, αλλά θα έλεγα όχι και αμεληταίο, ότι η Ελλάδα ξαναμπαίνει στο χάρτη των διπλωματικών πρωτοβουλειών με θετικό πρόσημο στη Βαλκανική, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά από αρκετό καιρό, μετά από καιρό κρίσης, μνημονίων, σοβαρών προβλημάτων οικονομίας και γενικότερα μιας αρνητικής, ας το πούμε έτσι, διαφήμισης που είχε δημιουργηθεί για τη χώρα μας σε όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη κυρίως, αλλά όχι μόνο. Σήμερα με τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες τις είδαμε πολύ καλά να αποτυπώνονται με το πόσο θετικά αντέδρασαν οι δυτικοί ηγέτες σε αυτή τη συμφωνία, την ίδια την Άγγελα Μέρκελ, την καγκελάριο, να έρχεται εδώ και όσο και να προσπαθούμε να το περάσουμε στα ψηλά, αντιλαμβανόμαστε όλη τη σημασία τους και όσοι είμαστε ανοιχτά δυτικόφιλοι με την έννοια ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στις αξίες της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, αυτού του είδους τα θέματα δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε, γιατί ακριβώς αυτά τα θέματα το 2015, για να δώσω ένα παράδειγμα, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού χώρου που σήμερα κάνει αντιπολίτευση συμφωνία έκανε αναφορά σε αυτό που τότε ονόμαζε «Μένουμε στην Ευρώπη» κτλ. Κτλ. Εδώ δεν βλέπω στην αντιπολίτευση αυτού του είδους την έντονη ευρωπαϊκή, ας το πούμε, ανησυχία. Αλλά στο βάλω στην άκρη, δεν με αφορά. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για μένα τουλάχιστον για να πω ότι αυτή η συμφωνία είναι σπουδαία συμφωνία. Σπουδαία συμφωνία. Μπορούμε να τρώμε όσο χρόνο θέλουμε στις λεπτομέρειες και στις υπολεπτομέρειες. Είναι εξάλλου, πώς να το πω, ένα σπορ που το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό μας σύστημα αρέσκεται. Δεν θέλω να χάσουμε την ουσία. Αυτή δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας. Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, έγραψε πρόσφατα στην Καθημερινή ένα άρθρο ο εμβληματικός για το θέμα του Μακεδονικού Νίκος Μέρτζος και στην τελευταία παράγραφο έλεγε, εξηγώντας γιατί είναι υπέρ του ιστορικού αυτού συμβιβασμού όπως τον έχει αποκαλέσει και πρόσφατα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού περιγράφει βεβαίως και τα σημεία τα οποία πιθανώς, ας πούμε, είναι υποχωρήσεις, καταλήγει όμως ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αφήνει πληγές στο σώμα της Ελλάδας. Βλέποντας το συλλαλητήριο χθες, κύριε Μαρατζίδη, αν είχα τον κύριο Μέρτζο μπροστά μου θα του έλεγα το ίδιο, φοβάμαι ότι αυτή η αποστροφή του άρθρου του Μέρτζου, την οποία και άλλοι ισχυρίζονται, ότι δεν είναι τόσο ακριβής. Εγώ είδα μερίδα του πλήθους να είναι εξοργισμένο με τη Συμφωνία των Πρεσπών, είδα να υπάρχουν συνθήματα ακόμα ακραία, δεν εκφράζουν το συλλαλητήριο σε καμία περίπτωση, αλλά ήταν παρεπιδημούντων των συλλαλητήριων, στο συλλαλητήριο τα συνθήματα αυτά, ότι όποιος ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών θα πεθάνει. Ακούστηκαν τα περί προδοσίας, είδαμε τις αφίσες να γεμίζουν την Βόρεια Ελλάδα με τα πρόσωπα των βουλευτών.
τελικά αφήνει ή δεν αφήνει πληγές στο σώμα της Ελλάδος. Η συμφωνία δεν αφήνει πληγές στο και σώμα της Ελλάδας. Και ποιοι φταίνε για το κλίμα και όχι αυτό, επειδή έτσι. Το λέει πράγματι αυτή η εμβληματική προσωπικότητα που λέγεται Νίκος Μέρτζος, χρόνια, επί 10 χρόνια πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και όπως είπε κάποιος σήμερα που τον άκουσα, δεν θυμάμαι πού, στο ραδιόφωνο, από τις πρώτες γενιές των ανθρώπων που δώσανε μάχη για την έννοια της Μακεδονίας και την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Σήμερα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή δεν αφήνει πληγές, επαναλαμβάνω. Αντίθετα, πράγματι αφήνει πληγές. Θα δούμε στο μέλλον πόσο βαθιές ή όχι είναι ο τρόπος με το οποίο οι πολιτικές δυνάμεις διαχειρίζονται αυτή τη συμφωνία. Και αν θέλετε, εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις που είναι διαφορετικές. Ένα, η ουσία της συμφωνίας, για την οποία μίλησα και δεν θέλω να επανέλθω τώρα. Και δεύτερον, ο επικοινωνιακός τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν οι πολιτικές δυνάμεις από την αρχή της πρώτης φάσης μέχρι σήμερα αυτή την ιστορία. Παρόλα αυτά, δεν είναι το πρόβλημα η συμφωνία ως προς τον τρόπο που ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη σχέση της χώρας μας, του εαυτού του δηλαδή, με τις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα παιδείας. Ένα πρόβλημα που οπωσδήποτε θα πρέπει να συζητήσουμε την επόμενη της συμφωνίας σε σχέση με το πώς συζητάμε για την ιστορία στο σχολείο και πώς αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και οι καθηγητές τους την διδασκαλία τέτοιου μαθημάτων. Και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, λέει ο κ. Αδρανός. Λοιπόν, κύριε Μαρατζίνη. Ναι, πολύ σωστά. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Αυτό κι αν είναι πληγή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μου στέλνει μήνυμα καλός φίλος, γνωστός δικηγόρος, δεν λέω το όνομά του γιατί δεν με έχει εξουδοτήσει, με αφορμή αυτό που λέει ο κύριος Μαρατζίδης, ότι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι εναντίον της συμφωνίας. Τώρα ναι, αγαπητέ φίλε, και μάλιστα θέλει να αποπέμψει από μέλος της τον κύριο Νίκο Μέρτζο, αλλά ο ρόλος του Νικόλαου Μέρτζου και στο συλλαλητήριο του 1992 και σε όλη την πορεία της συζητήσεως για το Μακεδονικό και ως συγγραφέας, αλλά θα έλεγε κανείς και ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων σχετικά με το Μακεδονικό, είναι δεδομένος. Άρα δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Να πω κάτι αστειευόμενος και κλείνω. Ο Νίκος Μέρτζος είναι για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ό,τι ο Κούδας για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να διαγράψει ο ΠΑΟΚ τον Κούδα. Αν μπορεί να το διαγράψει, μπορεί να διαγράψει και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Και ο Χατζηπαναγής για τον Ηρακλή. Παλαιότερο. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Για να μην έχουν και οι Ηρακλειδείς κανένα παράπονο. Να πω κάτι. Ναι, κύριε Αντώναρε. Και βάλτε μου, σας παρακαλώ, στο πλάνο τον Γιώργο Καπόπουλο, για να μας να ακούσουμε και τη δική του έτσι προσέγγιση για λίγο και μετά. Πάμε να τρέξουμε τη συζήτηση για τον τελευταίο. Βεβαίως, κύριε Χριστίδη, θα είστε ο πρώτος. Μία λέξη, κύριε Αντώναρε. Θέλω να πω το εξής. Ασφαλώς το συλλαλητήριο έχει τη σημασία του. Μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αυθόρμητα, εγώ πιστεύω, πολλοί, πήγαν να διαδηλώσουν για αυτό που πιστεύουν. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και 30 χρόνια αποκαλούμε μια γειτονική χώρα στα βόρεια σύνορά μας. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Ως Σκόπια. Οι άνθρωποι, οι νεότερες γενιές, τους αποκαλούν Σκοπιανούς. Ξέρετε τι πάνε να πει αυτό. Σαν αυτοί να μας λένε Αθήνα και Αθηναίους. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση σχεδόν σε όλο τον πληθυσμό. Ότι δεν λέγονται Μακεδονία. Ότι δεν λέγεται Μακεδονία. Ναι. Ότι κανείς δεν τους λέει Μακεδονία. Και για να φύγουμε από εκεί και για να πείσουμε τον κόσμο ότι η χώρα αυτή λέγεται Βόρεια Μακεδονία ή όπως αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, να λέγεται. Αυτό θα χρειαστεί μια μεγάλη προσπάθεια. Και κρύβουμε στην ουσία πολιτική και δημοσιογράφη. Και αν θέλετε, κάνω και μια αυτοκριτική. Εγώ υπήρξα και δημοσιογράφος και πολιτικός. Δεν έχω καμία δυσκολία. Κρύβουμε μια πραγματικότητα. Είναι σαν στους δοκάμιλοι. Βάζουμε μέσα το κεφάλι μας. Και αυτό θα χρειαστεί χρόνος για να περάσει. Να ενισχύσω δεν θα γίνει την άποψη αύριο. Περί υποκρισίας. Και δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα. Η τελευταία μέτρηση που έγινε σε μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα και δείχνει ότι 67%
αρνούνται τη συμφωνία. Η Μάρκ είναι, για το πρώτο θέμα, ναι, νομίζω ότι είναι πραγματική. Δηλαδή, εγώ δέχομαι τα στοιχεία ως πραγματικά. Η ίδια εταιρεία όμως πριν από 6-7 μήνες έβγαζε ποσοστό 80% ανθρώπων που αρνούνταν αυτή τη συμφωνία. Άρα λέτε ότι μειώνεται το Υπάρχει ποσοστό. Μία μείωση. Όχι προς, δεν είναι ασφαλώς, δεν είναι, είναι πλειοψηφική η άρνηση. Αλλά ο χρόνος θεραπεύει πάρα πολλά πράγματα. Και η πολιτική πρακτική. Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι ορίζετε εσείς το ποιος θα μιλάει. Αλλά επειδή ακούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στα οποία σε λίγο θα ξεχάσουμε τι έχει έρθει στη Βουλή προς ψήφιση. Και πρέπει να μπούμε σε μια ουσία, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μακεδονικό λαό, μακεδονική γλώσσα, ταυτότητα, nationality, και δεν ακούμε κανένα να μπορεί να τοποθετηθεί. Εγώ θέλω να πω, μα ρώτησα, σέβομαι, ρώτησα και ούτως ή άλλως... Θα ακούσω και τον κύριο Καβόπουλο, αλλά θα ήθελα μετά να μου δώσετε λίγο χρονικό βεβαίως, διάστημα να τοποθετηθώ. Απλώς προς επίρρωση, κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτού που έλεγε πριν ο κύριος Αντώναρος, θα πω ότι αυτές τις μέρες είδαμε ακόμα και δηλώσεις, τοποθετήσεις έτσι πολιτικής φύσεως, αλλά για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών πάντοτε, ακόμα και από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες μας, τραγουδιστές. Οι οποίοι δεν είναι ακροδεξία, αν μη τι άλλο. Βεβαίως. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, για παράδειγμα, δεν είναι ακροδεξιός. Εσείς θέλετε να αναφερθείτε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και καλά κάνετε. Και σε άλλους μπορώ να αναφερθώ. Εγώ αναφέρομαι σε κάποιους, μιας και μας ακούει και ο κύριος Μαρατζίδης, οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, ανελιπώς, τραγουδούν στο καζίνο Φλαμίγκο των Σκοπίων έναντι πολύ αδράς αμοιβής, παίζουν στα καζίνο των Σκοπίων και υπάρχουν ακόμα και τουρνουά στο όνομά τους, και οι οποίοι μιλούν τώρα για το πόσο επιζήμια είναι η συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, και ότι δεν πρέπει η γειτονική χώρα να έχει όνομα συνθετικό με τον όρο Μακεδονίας. Χωρίς να ξέρουν αυτό... πώς ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ναι, του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, δεν με αφορά αυτό. Πάντως, δικαίωμα λέω όμως έχει οποιοσδήποτε ότι... πολίτης, ανεξάρτητα που πηγαίνει. Δικαίωμα έκφρασης. Προφανώς, κύριε Χριστίδη. Έχει οποιοσδήποτε αλλά πολίτης. Αλλά είναι σαν να μου λέτε τώρα, σαν να μου λέτε εσείς τώρα, ότι είστε με το κίνημα αλλαγής και αρχίζετε και αποθεώνετε αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που είναι δίπλα σας και λέτε ότι εγώ αγαπώ το κουκουέ. Δεν συνάδουν αυτά. Έτσι, θα τοποθετηθώ στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον την άποψή του ο καθένας την εκφράζει με επιχειρήματα, αλλά πρέπει και το στοιχείο της υποκρισίας να αναδεικνύεται. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Καπόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε κρατήσαμε πολλή ώρα εκεί. Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή παρακολουθείς όλη την υπόθεση των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί εμείς έχουμε περιορίσει, και καλά κάνουμε, την συζήτηση, γιατί αυτό μας αφορά κυρίως, ναι, στο θέμα συμφωνία των Πρεσπών, ενώ την ίδια ώρα στην περιοχή έχουμε μια γεωπολιτική σύγκρουση προσκηνίου και παρασκηνίου σχετικά με την Φύρων, που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ από τη μία, με τη Ρωσία από την άλλη. Είδαμε τις παρεμβάσεις Λαυρόφ και Πούτιν τις τελευταίες ημέρες. Και σε ρωτώ ευθέως, εάν δεν υπάρξει επίλυση του νοματολογικού, είτε με αυτή είτε με οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, μπορεί η Νέα Δημοκρατία αύριο να κάνει επαναδιαπραγμάτευση και να επιτύχει καλύτερα πράγματα. Εάν δεν υπάρξει όμως συμφωνία εν ευθέτω χρόνο, η γειτονική χώρα, η Φύρων, κατά τη γνώμη σου, κινδυνεύει από διάλυση? Και αν ναι, αυτό είναι καλό ή κακό για μας? Γιατί έχω ακούσει και κάποιους εδώ στην Ελλάδα να λένε άστε να διαλυθεί, δεν μας πειράζει. Είναι εθνική απειλή για την ασφάλεια της χώρας να διαλυθεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ποια είναι τα διεθνή σύνορα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας? Τα σύνορα που καθόρισε η συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, που τερμάτισαν τον Βαλκανικό πόλεμο και στα οποία η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερος νικητής. Δεν αφορά αυτή η αστάθεια μόνο τη γειτονική μας χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αφορά
το Κωσυφοπαίδιο, τη Σερβία, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, στην προσπάθεια για ευρωατλαντική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, έχει προκύψει σε ένα συγκεκριμένο θέμα το αντίθετο αποτέλεσμα. Μιλάω για τις κουβέντες που γίνονται μεταξύ Κωσυφοπαιδίου και Σερβίας για αλλαγή συνόρων με στόχο την εθνική ομογενοποίηση. Αυτό είναι μια αναφορά σταθερότητας στην πρώην Ιουγκοσλαβία, χάρη της οποίας το ΝΑΤΟ έκανε δύο πολέμους, έναν το 1995 και έναν το 1999, για να απαγορέψει τη συγκρότηση της Μεγάλης Σερβίας, που θα παραβίαζε αυτή την αρχή. Και τώρα βλέπουμε τον αλβανικό εθνικισμό διαστόματος του Αλβανού Πρωθυπουργού να μιλάει για εκλογή κοινού προέδρου μεταξύ Αλβανίας και Κωσόβου. Δεν είναι κινδυνολογία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αλβανοί της πρώην Ιουγκοσλαβίας ζούσαν σε ένα ενιαίο κράτος μέχρι το 1991 και ότι ό,τι υπάρξει αποσταθεροποιητικό μεταξύ Κωσόβου και Σερβίας θα αποσταθεροποιήσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Να θυμίσω ότι όσες φορές παραβιάστηκαν τα σύνορα της συνθήκης του Βουκουρεστίου ήτανε σε εποχές πολέμων και αναστατώσεων. Η μία ήταν το 1916 με την είσοδο των Βουλγάρων στην τότε Νότια Σερβία και η άλλη ήταν στην περίοδο της γερμανικής κατοχής 41-45. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα, Γιώργο, και κλείνουμε με αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεδομένης της απόφασης των ΗΠΑ για τους δικούς τους λόγους να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, θεωρείς ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί σε κάθε περίπτωση και χωρίς εμάς, ή οι Ρώσοι έχουν τρόπο να το αποτρέψουν? Οι Ρώσοι φυλάνε τις δυνάμεις τους για το κύριο μενού, που δεν είναι άλλο από την σχέση της Σερβίας με το Κωσυφοπαίδιο. Δεν νομίζω ότι θα καταναλώσουν όλη την ενέργειά τους στα Σκόπια, τη στιγμή που βρίσκεται και εκεί μια κυβέρνηση που έχει κάνει την επιλογή της ένταξης στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ελλάδα δεν ήθελε να λύσει αυτή την εκκρεμότητα, θα την παρέκαμπταν με τον Α ή τον Β τρόπο, όπως άλλωστε το είχαν δηλώσει από την ευνηδιαστική αναγνώριση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας το 2004. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την προσέγγιση, την γεωπολιτική, την οποία εγώ την αξιολογώ ως πολύ σημαντική ούτως ή άλλως. Κύριε Χριστίδη. Κύριε Κοτρότσο, σέβομαι απόλυτα την καλοπροαίρετη προσέγγιση την οποία έχει κάθε ένας ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι καλή συμφωνία. Από εκεί και πέρα όμως δεν θεωρώ ότι ως Έλληνας πολίτης, ο οποίος μου αρέσει η Ευρώπη και θέλω να συμμετέχω σε αυτήν την Ευρώπη, πρέπει να ξεχνάω τι είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Και μου δημιουργεί, αν μη τι άλλο, πολύ μεγάλη απορία από αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι ακόμα δεν έχουμε δει το σύνταγμα της γειτονικής χώρας να έρχεται εδώ και παρόλα αυτά πηγαίνουμε να το ψηφίσουμε μεθαύριο, μέχρι μια σειρά πραγμάτων που με τη ρηματική διακοίνωση την οποία έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της Μακεδονίας, όπως γράφει πάνω. Ένα λεπτό, μην καίγεστε. Σας χτυπάει, κάνετε λάθος. Φύρομινε με την ενδιάμεση συμφωνία. Το συνταγματικό της φύρομινε με την ενδιάμεση συμφωνία. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο τους κινδύνους οι οποίους έχουμε θέσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο δημιούργησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1990-93. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Πασόκ με την ενδιάμεση συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1995 και την κλείνει άρον-άρον και χωρίς να κλείσει κανένα από τα κρίσιμα ζητήματα η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου. Αυτό αφήνει σε εκκρεμότητα μια σειρά ζητημάτων σε άρθρα τα οποία ξεκινάνε από το nationality. Γνωρίζουν εδώ οι εξαίρετοι καθηγητές ότι το nationality στα αγγλικά είναι ό,τι πιο γενικό μπορεί να πει κάποιος για την ηθαγένεια. Πουθενά δεν αναφέρεται το citizenship, για παράδειγμα. Το άρθρο του κυρίου Παμπούκη το έχετε διαβάσει? Φυσικά. Το διαβαστήριό σας το έχετε δει? Σας διαβάζω. Σας λέω γιατί... Ακούστε, την έχω ακούσει εγώ τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αντώναρε. Ορίστε το διαβατήριο, εδώ είναι. Μας είπε ότι το nationality σημαίνει εθνότητα. Τον κύριο Μητσοτάκη θα απευθυνθείτε στην κύριο Παμπούκη, τον επικαλούμε. Λοιπόν, πέραν σας λέω, λοιπόν, γιατί πέραν του ότι είναι ένας εξαίρετος καθηγητής και ειδικός, κύριε Κοτρότσο, άκουσα τους πάντες. Υπήρξε και υπουργός του Πασόκ. Φυσικά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος υπήρξε υπουργός του ΠΑΣΟΚ έχει την απόλυτη αλήθεια. Όχι, πρώτη όποιος είναι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν είστε, ούτε, κύριε Χριστίδη, επιστήμονα. Είμαι δικηγόρος παρόλα αυτά. Ναι, αλλά είναι επιστήμονας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Σταμπούκης ξέρει περισσότερα κριτή από εσάς για το nationality. Δεν διαφωνώ. Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει άλλη θέση, θα την ακούσουμε. Μπορείτε να μου επιτρέψετε. Το άρθρο 7, το οποίο μιλάει για μακεδονική επικράτεια και μακεδονικό πολιτισμό, είναι θέμα το οποίο κάποιος μπορεί να το διαβάσει και να το σχολιάσει, ή πρέπει να έχει τελειώσει κάτι? Το μακεδονικός λαός που αναγνωρίζεται δύο φορές ότι όλα τα σήματα είναι MKD, είναι έτσι όπως το λέμε ή δεν είναι? Και μόνο όταν κάποιος μπαίνει στην Ελλάδα, θα απαντήσω, για παράδειγμα, θα μπορέσει να είναι αυτού, έτσι. Και μια σειρά ακόμα θεμάτων που επιτρέψτε με να πω. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπα και στην αρχή, σέβομαι τη διαφορετική άποψη, δεν μπορώ να μην θεωρήσω ότι εκχωρεί μια σειρά εθνικών συμφερόντων και που ταυτόχρονα ανοίγει μια σειρά νέων αλυτρωτισμών. Το έχω πει και από το δικό σας βήμα, κύριε Κοτρότσο, ξανά. Δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία πρέπει να την κλείνουμε άρον-άρον, αποκλειστικά και μόνο επειδή στην παρούσα φάση εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα, γιατί να μην το κάνει? Γιατί θα κριθεί από αυτό. Εμείς κρίνουμε την κυβέρνηση. Προφανώς. Και κρίνουμε και τη συμφωνία. Σας θύμισα την ιστορία του Κώστα Σιμίτη. Και τη συμφωνία. Την οποία την ξέρετε πολύ καλά. Δεν έχει καμία σχέση η μία. Όχι, σε σχέση με την κοινωνική αντίδραση. Εγώ, κύριε Κοτρότσο, τα συλλαλητήρια του σήμερα ήταν οι λαοσυνάξεις και οι υπογραφές. Πάλι με τη Νέα Δημοκρατία τότε απέναντι, βεβαίως. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τα συλλαλητήρια ως κομμάτι των επιχειρημάτων μου. Εγώ χρησιμοποίησα αυτά τα οποία διαβάζω σε δύο κείμενα τα οποία έχω πάρει στα χέρια μου. Και εγώ άκουσα την κυρία Γεννηματά πρέπει να ακούσουμε και το λαό. Ότι εμείς προφανώς και πρέπει να ακούσουμε και το εθνικό συνέστημα. Είναι επιχείρημα τα συλλαλητήρια. Ναι, φυσικά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία σήμερα αναδεικνύονται ως εθνικισμός με ευθύνη κάποιων οι οποίοι πριν από 4 και 5 χρόνια τα νομιμοποίησαν. Διότι στις πλατείες των αγανακτισμένων, κύριε Κοτρότσο, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή και διάφοροι άλλοι ψεκασμένοι, οι οποίοι σήμερα μπορεί να έχουν δει δεν το... Δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ των μπορεί... δύο. Μπορεί, απόλυτη, απόλυτη, απόλυτη. Δεν ξέρω, απόλυτη, είστε δικηγόρος, απόλυτη, αλλά δεν μπορείτε να λέτε πράγματα πλήρως. Όχι, είναι έτσι ακριβώς, κύριε Δουζίνα. Ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κατρούγκαλος και πολλοί ακόμα στο ίδιο τραπέζι κάθονταν. Τι να κάνουμε. Μα έτσι ήταν. Λοιπόν, στην ίδια. Ποτέ όταν κάποιοι έλεγαν να καεί η Βουλή, δεν βγήκαν να διαχωρίσουν τη θέση τους. Αντίθετα, όταν προπυλακιζόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο σημερινός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κουρλέτης, έλεγε ότι δεν έγινε και τίποτα. Υπάρχει νομιμοποιημένη αντίδραση του ελληνικού λαού απέναντι στις πολιτικές. Εγώ λοιπόν λέω στο ζήτημα. Όπως όλοι. Βγάζετε από το μυαλό σας αυτά. Κύριε, εγώ τα βγάζω από το μυαλό μου. Θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη σε αυτό το οποίο λέτε απέναντι σε μένα πρώτον, γιατί αυτά καταγράφονται. Όπως καταγράφεται ότι σήμερα είστε σε μια πλειοψηφία η οποία στηρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι πριν από 2, 3, 4 μήνες έλεγαν για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει η χειρότερη αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Και λέω ότι όπως ο καθένας σήμερα έχει το δικαίωμα να προσδιοριστεί και να πει. Ότι εμείς συμφωνούμε με αυτό το οποίο φέρνει ο κύριος Τσίπρας από το οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, γιατί εγώ ακούω αντιλήψεις ανθρώπων οι οποίες έχουν μεταβληθεί. Εγώ ζητώ από τους τηλεθεατές να κρίνουν το εξής. Είναι παράξενο που το κίνημα αλλαγής έχει μια σταθερή θέση την οποία τη διασφαλίζει και στο ελληνικό κοινοβούλιο με τη στάση του, ή είναι παράξενο το γεγονός ότι 6 βουλευτές το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πει εντελώς διαφορετικά πράγματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα πάνε να την ψηφίσουν μεθαύριο? Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη, εμένα ενός νέου επιστήμονα 35 ετών, που μπορεί να μην έχω την εμπειρία των υπολείπων εδώ, αλλά ξέρω να διαβάζω ελληνικά, δεν θεωρώ λεπτομέρειες και άκουσα και τον κύριο Μανουτάκη. Το όχι, το λέω γιατί κάποιοι εδώ πέρα μου συμπεριφέρθηκαν ότι εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Και λέω λοιπόν, όχι, είστε δεν είμαι επιστήμονας άλλου βεληνεκούς. Να ακούσουμε τον κύριο λοιπόν, τον κύριο Μανουτάκη. Ο διάβολος κρίνεται στις λεπτομέρειες. Όχι, εγώ και είπα... εδώ δεν έχουμε ούτε καν το Σύνταγμα των Σκοπίων στα χέρια μας. Εάν σας έθιξα, εάν νομίζετε ότι σας έθιξα, ζητώ συγγνώμη. Εγώ αναφέρθηκα, για το πεδίο περί Ιθαγένειας, που αν μη τι άλλο, ο Χάρης Παμπούκης
είναι από τους πλέον έγκριτους στο θέμα αυτό. Ερμηνεύει ο κ. Παπούτσης. Έχει γράψει εγκαίρως ένα άρθρο. Κύριε Κοτρότσο, εγώ σέβομαι την ερμηνεία που δίνει ο κύριος Κοτρότσο, ο κύριος, με συγχωρείτε, Παμπούκης. Εγώ δεν την ερμηνεία όχι, δώσω. Την ερμηνεία που δίνει ο κύριος Παμπούκης. Επιτρέψτε όμως να πούμε ότι και η ερμηνεία την οποία δίνουν μια σειρά κοινοβουλευτικών παραγόντων του κινήματος αλλαγής και όχι μόνο και στο τραπέζι αυτό, αλλά και έξω από αυτό το τραπέζι, στο δημόσιο διάλογο, είναι υψηλού κύρους. Δηλαδή καταλαβαίνω εγώ τον έναν υψηλού κύρους λόγο. Υψηλού κύρους ήταν και η παρέμβαση, την ανέφερα προηγουμένως και την αντιπαρήλθαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Σωτηρέλης. Υψηλού κύρους θεωρώ και την παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρώιμη φάση των διαπραγματεύσεων για το ονοματολογικό, που είπε ότι δεν χρειάζονται επί της ουσίας, το ερμηνεύω τώρα, συνταγματικές αλλαγές, γιατί η διεθνή συνθήκη κατησχεί και που το είπε, τι έκανε, του συντάγματος. Και που το έκανε, άλλο λέω. Κάτσε, επιτρέψτε μου, γιατί έχει σημασία αυτό, δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε ότι δεν μπορεί να αντιπροτείνει κανείς το εσωτερικό, διατάξει του δικαίου απέναντι. Όταν υπάρχει διεθνή. Υπερισχύει απέναντι η διεθνή συνθήκη. Προσέξτε, το υπερισχύει δεν είναι έτσι. Εντάξει, είναι δηλαδή, τυπικά το Σύνταγμα είναι πάνω, οι διεθνείς συνθήκες όταν ψηφίζονται με νόμο, κυρώνονται με νόμο, έχουν υπερνομοθετική πάνω από τους νόμους, αλλά υποσυνταγματική ισχύ. Άρα στο εσωτερικό δίκαιο υπερισχύει πάντα το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς, όταν έχεις μια διεθνή συμφωνία, να πεις ότι έκανα αλλαγές στο Σύνταγμά μου και άρα δεν αναγνωρίζω τη συμφωνία για αυτό το λόγο. Προφανώς. Αυτό είπε ο κ. Βενιζέλος. Υπάρχει διεθνή συμφωνία. Ναι, υπάρχει διεθνή ευθύνη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είπε ο κ. Βενιζέλος. Ωραία. Προφανώς και αυτό προφανώς εννοούσα και εγώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομα και επιστρέφουμε για την τελευταία φάση από την κυρία Μανολάκου. Πίσω από τη βιτρίνα κάθε καταστήματος υπάρχει μια μεγάλη έκθεση. Μόστρα ρότα και δωρέκθεση. Η ολοκληρωμένη εμπορική έκθεση για είδη δώρων, είδη σπιτιού, είδη διακόσμησης. Μόστρα ρότα και δωρέκθεση. 25 έως 28 Ιανουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση ρότα. Διάλογος για τη Συμφωνία των Πρεσπών στην ΕΡΤ. Πολιτικοί, συνταγματολόγοι, ιστορικοί και δημοσιογράφοι καταθέτουν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους. Εξηγούν και αναλύουν όλα τα άρθρα της συμφωνίας στις ενημερωτικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης. The aristocracy cannot be given the form of law because they are formations of lawlessness. Τρεις στοχαστές και οι ιδέες τους που άλλαξαν τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κάρλ Μάρξ, Φρίντριχ Νίτσε, Ζίγμουντ Φρόιντ. Ιδιοφυΐες του σύγχρονου κόσμου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρία επεισόδια. Τετάρτη με Παρασκευή, 6 και 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ 1. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε εδώ για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Είναι προφανές ότι υπάρχουν θέματα σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε συζητήσει, παρά το γεγονός ότι τρέχει εκπομπή εδώ και πάνω από 2 ώρες, αλλά και αύριο το βράδυ τα ίδια θέματα θα κουβεντιάσουμε και την Τετάρτη σε ειδική εκπομπή ο Πάνος Χαρίτος πάλι τα ίδια θέματα. Και το λέω αυτό γιατί κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κύριε Γεραπετρίτη, εκεί που η ιδιωτική τηλεόραση σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ουσία της απουσιάζει παντελώς.
Λοιπόν, αλλά αυτός είναι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης και νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν ζητά κανείς εγκόμια. Κυρία Μανολάκου, πολύ πολύ σύντομα θα σας διακόψω, γιατί θέλω να πάω στον κύριο Γεραπετρίδη και στον κύριο Σωτηρέλη για τα της ουσίας. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Όταν κάποιος λέει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, έχει ίδια κριτήρια. Όχι, δεν έχει ίδια κριτήρια. Σας το λέω γιατί υπάρχουν διαφορετική πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση. Επιχειρείται από ορισμένους εξοραϊσμός της Συμφωνίας των Πρεσπών με άλοθη την άνοδο του εθνικισμού. Και βεβαίως υπάρχει αυτό και εκδηλώνεται ο εθνικισμός και μάλιστα με ανιστόρητες δικαιολογίες, όταν ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας δεν είναι ενιαίος. Η πλειοψηφία βεβαίως ανήκει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και στη Φύρο, υπάρχει και στην Βουλγαρία. Όμως Παιδί του συστήματος είναι ο εθνικισμός, που το χρησιμοποιούν πάντα κατά το δοκούν. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως το χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι. Και δεν είναι σημερινή μεθοδολογία. Και όταν ήταν να βγει ο Σιράκ, χρησιμοποιούσαν κυρία την Μαρουλάκου, απειλή επειδή, του Λεπέν. Επειδή πάμε σε άλλα θέματα, λοιπόν, δεν με βοηθάτε. Για τη συμφωνία. Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι. Θα σας κάνω εγώ την ερώτηση και θα μου απαντήσετε. Εάν δεν υπήρχε το θέμα της ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, το βγάζαμε απ' έξω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα τη στήριζε τη συμφωνία αυτή κατά αυτή ή όχι? Ναι. Εμείς λέμε καθαρά ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ναι. Και γι' αυτό... Λέω το εξαιρώ για τη συμφωνία αυτή κατά αυτή. Θα σας απαντήσω. Και μάλιστα η πείρα δείχνει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πολεμική μηχανή που διαμελίζει χώρες, άλλο δημιουργεί πρόσφυγια. Άλλο σας ρώτησα για το ΝΑΤΟ, ξακολουθείτε και μου λέτε. Συνεπώς, η νατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Πότε θα μπορούσε να αποτελεί λύση για τους δύο τους λαούς? Όταν έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτή την πολεμική μηχανή που λέγεται ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους που λοιπόν, προωθούν τα συμφέροντά τους και τους Αμερικάνους. Κυρία Μανολάκου, τρεις φορές την ίδια ερώτηση σας έκανα. Εσείς εξακολουθεί να μου λέτε αυτό που εσείς θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Μα για μας πρέπει να δώσουμε την πολιτική και ιδεολογική χρειά, γιατί καταψηφίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άλλη ερώτηση σας έκανα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, δεν θα επιμείνω. Αλλά άλλη ήταν η ερώτησή μου εντελώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών πάει μαζί με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εντάξει. Και είναι καθαρό για το τι θα κάνουμε. Και τελειώνω. Ότι τους αλυτρωτικούς προσδιορισμούς θα τους χρησιμοποιήσουν στο μέλλον κατά το δοκούν. Ήδη ο Ζάεφ, όταν τη συζητούσε μέσα στη Φύρο, μιλούσε για μακεδονική γλώσσα που θα φέρει να τη διδάξει και μέσα στη Αντιστήκως Θεσσαλονίκη. Και εμείς λέμε, εντάξει, κυρία Μανολάκου, κάποιο άρα εξημών. Ο εθνικισμός αναπτύσσεται και στα μάλιστα, δύο πεδία. Λοιπόν, και η βάλτε μόνη μία λύση, τελεία. Η μόνη λύση είναι να καταδικαστούν και να γυρίσουν οι λαοί στους συμπεριαλιστικούς αυτούς οργανισμούς. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς, για να κλείσω με εσάς, δεν έχουμε χρόνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι σας λένε στρατιωτικό και πολιτικό με τον ΗΠΑ. Αν μπορώ να μιλήσω, έχω συνομιλήσει με πολύ κόσμο που είναι εναντίον της συμφωνίας. Απλό κόσμο εννοώ. Οι 11 στους 10 δεν ξέρουν τι λέει η συμφωνία. Δεν λέμε το πιο σημαντικό, ότι η συμφωνία αυτή βάζει τέλος στην παραχάραξη της ιστορίας. Δημοσίως πλέον, επίσημα πλέον, οι Σκοπιανοί παραδέχονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Σκεφτείτε ότι ο Ζάεφ βγήκε σε αυτό το λαό και τους είπε: ξέρετε, τόσα χρόνια σας λέγαμε παραμύθια. Δεν έχετε σχέση, είστε Σλάβοι. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και βγαίνουμε εμείς και λέμε ότι εμείς δεν κερδίσαμε τίποτα. Ακούμε ότι λέγεται μακεδονικά η γλώσσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει γλώσσα μακεδονικά στην Ελλάδα? Υπάρχει Έλληνας να μιλάει μακεδονικά? Ελληνικά μιλάνε, Μακεδόνες είναι Έλληνες. Η συγκεκριμένη γλώσσα μέσα από τη συμφωνία, και αυτό θέλω να το πω. Παρενθεσούλα, πολύ σύντομη. Ναι. Καταπληκτική εκπομπή. Πριν από πολλά χρόνια την ξαναθυμήθηκε ο Δημήτρης ο Ψαράς στην Εφημερία των Συντακτών. Του δικού σας, του Σταύρου Θεοδωράκη, στους πρωταγωνιστές. 2008 τον Απρίλιο προβλήθηκε στο Μέγκα, στη Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, με αυτούς που
που λένε ότι οι άλλοι μιλάνε ντόπια γιατί ακριβώς φοβούνται να πούνε γαλλικά. Λοιπόν, και γαλλικά. Έτσι, συμφωνία, λοιπόν, γαλλικά. Ναι, γαλλικά. Το λέω αυτό προς επίρρωση αυτού που λέτε, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπω. Λοιπόν, τα μακεδονικά, λοιπόν, βάσει τη συμφωνία λέγεται ότι είναι σλαβική γλώσσα. Αυτό το προβλέπει η συμφωνία. Δεν είναι βόρειο-μακεδονικά πάντως. Υπάρχει γλώσσα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν υπάρχει λέξη βορειοκορεάτικα, δεν υπάρχει γλώσσα. Είναι κορεάτικα. Κορεάτικα, ναι. Υπάρχουν ιρλανδικά. Δεν είναι βορειοκορεάτικα. Υπάρχει γλώσσα. Και αυτό που λέτε για το 77 δεν έχει καμία σχέση με το 77. Αυτό με την αναγνώριση μακεδονική γλώσσα κλπ. Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι είναι μια σλαβική γλώσσα. Η ρηματική διακίνωση το κάνει. Κάτσε με πάνω να τελειώσω. Τελειώνει, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, λένε για την ότι θα ήταν καλύτερο να λέγονται Βορειομακεδόνες. Αυτό θα του εμπόδιζε να έχουν αλυτρωτικά αισθήματα. Οι Βορειοκορεάτες και οι Νοτιοκορεάτες δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χειρότερο θα ήταν. Και επίσης πρέπει κάποιος για να έχει ελυτρωτισμούς να έχει το ίδιο όνομα εκεί που λέει ότι έχει μειονότητα. Οι Αλβανοί που λένε για τσάμιδες λέγονται τσαμουριά η χώρα τους. Αυτά τα πράγματα έχουν αποσιωπηθεί. Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι αυτή είναι μια χρήσιμη πατριωτική συμφωνία. Θα κλείσει ένα θέμα υπέρ της Ελλάδας. Και δυστυχώς εδώ θέλω να κλείσω με όλο το σεβασμό στον φίλο μου τον Παύλο ότι δεν είναι δυνατόν το Κινάλ που υποτίθεται ένα προοδευτικό κόμμα να είναι δίπλα σε ψεκασμένους, να συμμετέχει σε συλλαλητήρια οργανωμένα. Μην ανοίγετε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνουμε την πέφτα. Σε κανένα ψεκασμένο δεν είναι. Να ζητήσω να παρακαλέσω τον Μανώλη Παπανικήτα να πάρουμε όσο το δυνατόν έτσι χρόνο περισσότερο, έστω λίγα λεπτά, για να μπορέσουμε να κλείσουμε όλη την ομιλία. Δεν θέλω να διακόψουμε αυτή την πολύ σημαντική κουβέντα στον αέρα. Είμαι βέβαιος ότι η δημόσια τηλεόραση λίγο χρόνο θα μας δώσει παραπάνω. Κύριε Αντώναρε, πολύ γρήγορα. Κουβέντα, εγώ θα πω. Εμένα με ενοχλεί ένα πράγμα. Οι περισσότεροι που διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται, οι άνθρωποι καλόπιστα, εγώ πιστεύω ότι το κάνουν, νομίζουν ότι. Μάλλον θα ήθελα να το πω λίγο διαφορετικά. Θα ήθελα να ρωτήσω και όλα τα κόμματα της Βουλής. Όλα τα κόμματα της Βουλής. Πραγματικά. Πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο ονοματολογικό, το οποίο το είχαμε θέσει πάντα μαζί με την παρέτηση από τα λυτρωτικά ως τα δύο κύριο θέματα, χωρίς να υπάρχει σύνθετη ονομασία, να μας απαντήσουν. Πιστεύουν ότι αυτή η χώρα. Ρητορική μπορεί... ερώτηση, δεν θέλω να απαντήσει κανείς. Πιστεύω ότι η χώρα αυτή μπορεί να. Πάντως το αρνηθήκατε εσείς το 2008. Όχι, δεν το αρνηθήκαμε. Πώς δεν το αρνηθήκατε? Εμείς το θέσαμε ως όρο. Κάνετε λάθος. Η Νέα Δημοκρατία το αρνήθηκε το 2008. Κύριε Χριστίδη, δεν είστε καλά πληροφορημένος. Εγώ είμαι πολύ καλά πληροφορημένος. Εγώ ήμουν ένα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξέρετε τι λέω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε πολύ νέος για να θυμάστε. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, ηλικία στο να θυμόμαστε. Μα, όχι, ήταν μέσα σε μετά τη σύνοδο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν τότε. Καλά, μπορεί τώρα να ήταν σε κανένα άλλο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα η σύνοδος κορυφής του, μετά τη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου, είπα 35 με 40 φορές από τη θέση του κυβερνητικού, αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου και μετά κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τη γειτονική χώρα με δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό που θα ισχύει εναντί όλων και δεύτερον, παραίτηση της γειτονικής χώρας από οτιδήποτε αλυτρωτικό υπάρχει. Αυτοί ήταν οι δύο βασικές θέσεις στις οποίες είχε η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουν διαρρεύσει από τα Wikileaks συγκεκριμένα πράγματα για το 2008. Κύριε Χριστίδη. Τα οποία, εντάξει, τι κύριε Χριστίδη, τα λέει ο κύριος Αντώναρος τώρα. Μα έχω τοποθετηθεί δημόσια. Είστε τακτικός, μας θυμάται με την παρουσία σας. Θα τα συζητήσουμε και άλλες φορές. Ας αξιοποιήσουμε. Απλά δεν είναι θέμα ηλικίας. Κύριε Γεραπετρίτη. Κύριε Χριστίδη. Αφού να σας δώσω ένα συγχωροχάρτη επειδή το θυμάστε καλά. Μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα. Κύριε Γεραπετρίτη. Επί της ουσίας. Είναι μακεδονικός λαός, τα λέω έτσι επιγραμματικά. Γλώσσα, εθνότητα, ηθαγένεια. Επ' αυτών, τι ενστάσεις έχετε εσείς? Πολύ συγκεκριμένος θα είμαι, κύριε Κοτρότσο, διότι φαντάζομαι ότι κλήθηκα ακριβώς για να αναπτύξω λίγο τεχνοκρατικά το ζήτημα και για να απλοποιήσουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει η ευρύτερη κοινή γνώμη να τα γνωρίζει για να διαμορφώσει την κρίση της. Καταρχάς, να επισημάνω το εξής, ότι δύο βασικές παραδοχές στα πράγματα. Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει κανείς Έλληνας που να μην επιθυμεί τη λύση του προβλήματος. Και η δεύτερη παραδοχή, ότι δεν επιθυμεί κανείς Έλληνας να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Κατά τούτο, θα πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη, αξιοπρεπής λύση. Εν τούτης, με κάθε σεβασμό στον κύριο Μαρατζίδη, τον αγαπητό συνάδελφο, να επισημάνω ότι ο χαρακτηρισμός της συμφωνίας ως σπουδαίας, επειδή επιλύει
Το πρόβλημα είναι η λήψη του ετουμένου. Το ότι επιλύεται η συμφωνία δεν καθιστά το συμφωνητικό. Επιλύεται το πρόβλημα. Το επιλύεται το πρόβλημα δεν καθιστά τη συμφωνία εξ αυτού του λόγου σπουδαία. Σπουδαία θα ήταν εάν δημιουργούσε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Και βεβαίως δεν συνιστά σπουδαία, δεν καθιστά τη συμφωνία σπουδαία το γεγονός ότι μας αναδεικνύει ως ευρωπαϊστές. Ευρωπαϊστές είμαστε και θα είμαστε ανεξαρτήτως του περιεχομένου. Ο ευρωπαϊσμός είναι νοοτροπία και δυστυχώς κλονίστηκε τα τελευταία χρόνια ο ευρωπαϊσμός. Πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο. Η συμφωνία δεν αναδεικνύει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα που είναι ζήτημα περισσότερο παιδείας. Θα μπω στην ουσία των πραγμάτων πάρα πολύ συγκεκριμένα. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Και θα ξεκινήσω ανάστροφα. Η ρηματική διακοίνωση με την οποία μας εστάλει όχι το κείμενο του συντάγματος αλλά μόνο οι μεμονωμένες αλλαγές είναι πάρα πολύ σαφής. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω απλά και μόνο δύο σειρές από τις πολύ περισσότερες. Η δημοκρατία, αναφέρεται στη γειτονική χώρα, θα προστατεύει, εγγυάται και θα ενισχύει τα χαρακτηριστικά και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού. Η δημοκρατία θα προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δικών της υπηκόων που ζουν στο εξωτερικό. Η δημοκρατία θα φροντίζει για τη διασπορά του μακεδονικού λαού. Αυτό δεν είναι αυτό. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοτρώσο, θα μου επιτρέψετε. Αυτό λοιπόν δεν είναι καθόλου ζήτημα αυτοδιάθεσης. Και θα μου επιτρέψει με κάθε σεβασμό επίσης ο κύριος Δουζίνας. Η αυτοδιάθεση είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την ενσυνείδητη στάση των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς ρυθμίζει η συμφωνία. Έναν περιορισμό της αυτοδιάθεσης. Εκεί βρισκόμαστε. Και ενώσο η συμφωνία, η συνθήκη των Σκοπίων αναφέρεται στην εθνικότητα, την οποία θα δούμε αμέσως, στο ζήτημα του λαού δεν υπάρχει ούτε μία λέξη. Οπότε με κάθε λογική έρχεται σήμερα η ρηματική διακοίνωση να πει τι, εγώ διατηρώ το μονοπόλιο να χαρακτηρίζομαι μακεδονικός λαός. Αυτό ισχύει. Πάμε στην εθνικότητα. Ο αγαπητός συνάδελφος και εξαίρετος επιστήμον κύριος Παμπούκης αναφέρθηκε στην ηθαγένεια, στο nationality. Το nationality δεν είναι το πρόβλημα. Αν θα είναι nationality ή citizenship. Μολονότι προφανώς θα έπρεπε να είχε επιλεγεί ο τεχνικός, νομικός όρος ηθαγένεια citizenship. Το πρόβλημα είναι το εξής απλό. Πάλι διαβάζω. Η κατανόηση του γειτονικού κράτους για το τι σημαίνει Μακεδονία είναι το εξής. Με αυτόν τον όρο Μακεδονία νοείται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά. Είναι ο ορισμός των κλασικών εγχειριδίων για το τι σημαίνει έθνος. Αυτό είναι το έθνος. Αναγνωρίζεται ρητός το έθνος εδώ. Και αναγνωρίζεται, θα μου επιτρέψετε κύριε Κοτρότσο, μονοπωλιακά. Έχει ένα ενδιαφέρον η συνθήκη. Το ενδιαφέρον της συνθήκης είναι το εξής. Πρώτον, δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος βορειομακεδονικός. Πουθενά. Σε ένα σημείο δεν αναφέρεται ο όρος βορειομακεδονικός. Δεν υπάρχει επίθετο. Το βορειομακεδονικός υποκαθίσταται λειτουργικά από το μακεδονικός. Και αν θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χειμωνά, το εξής. Η γλώσσα η οποία ομιλείται στη Νότιο Αφρική δεν είναι αφρικάνικα. Είναι νότιο-αφρικανικά. Αφρικάνς. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε μία εθνικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 10 κράτη τα οποία έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό. Κανένα από αυτά τα 10 κράτη, και αν θέλετε να μου βρείτε ένα, δεν αποβάλλει τον επιθετικό προσδιορισμό όταν χαρακτηρίζεται η εθνικότητά του. Είναι νότιο-κορεάτες, είτε. Σας παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε. Νότιο-κορεάτες, βόρειο-κορεάτες, νότιο-αφρικάνοι, νότιο-σουδανοί. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία χώρα η οποία να αποβάλλει το επιθετικό. Είναι το πρώτο παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία που θα έχουμε μία χώρα η οποία θα χαρακτηρίζεται. Βόρειο-Μακεδόνες, δεν τους λέμε τώρα και αυτούς. Όλος ο κόσμος. Σας παρακαλώ, κύριε Κοτρότσο. Θα είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και Μακεδόνες. Αυτή είναι η απάντηση. Συνεχίζω. Πάμε στα επιμέρους. Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, προς επίρρωση όλων αυτών, είναι το εξής. Κλείστε με αυτό, σας παρακαλώ. Θα κλείσω, αν μου δώσετε ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι, βεβαίως. Πολύ. Αντίστροφα. Δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος βόρειο-μακεδονικός, διότι δεν υπάρχει στη λογική της σύμβασης. Όπως επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά στη συνθήκη
όρος Ελληνική Μακεδονία. Ας αναζητήσει οποιοδήποτε μία λέξη Ελληνική Μακεδονία στη συνθήκη. Όταν αναφέρεται η συνθήκη στην Ελληνική Μακεδονία, ξέρετε ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιεί? Το βόρειο μέρος, το βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους της συνθήκης. Ο όρος Ελληνική Μακεδονία δεν υφίσταται μέσα στη συνθήκη. Και δεν υφίσταται, κατά την άποψή μου, διότι η επιχείρηση περίπου είναι να γίνει ετεροβαρής η συνθήκη. Θα κλείσω με αυτά τα τεχνικά. Για μένα, κύριε Κοτρότσο, που είμαι πάρα πολύ υπέρ της επίλυσης και θεωρώ τη σύνθετη ονομασία μια δίκαιη πράξη αξιοπρέπειας, εκεί που θα έπρεπε να εκκινεί η συνθήκη είναι από κάτω προς τα πάνω και όχι να επικεντρώσει στο ονοματολογικό. Ήταν λάθος διπλωματικό το ότι επικέντρωσε στο ονοματολογικό, διότι στα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα είναι μια σύμβαση η οποία είναι, κατά την άποψή μου, αρκετά αρνητική. Θα επισημάνω μόνο ενδεικτικά το εξής. Σήμερα που μιλάμε, εφόσον εγκριθεί η συνθήκη, δεν μπορεί η Ελλάς να αρνηθεί την αναγνώριση σωματείου προστασίας της μακεδονικής γλώσσας. Δεν θα μπορεί πλέον, διότι η διεθνή συνθήκη υπερτερεί του ελληνικού νόμου. Ναι, άκουσα και τον κύριο Συρίγο να το υποστηρίζει αυτό. Το δεύτερον, εμπορικές ονομασίες και σήματα. Αναγνωρίζεται ότι πλέον το μακεδονικός μπορεί να χρησιμοποιείται μονομερώς από τη γειτονική χώρα. Κατά τούτο, ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Επειδή τώρα πρέπει να υπάρξει και αντίλογος και δεν έχουμε χρόνο. Και ένα τελευταίο. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Ένα τελευταίο. Νομίζω βάλατε αρκετά. Ένα τελευταίο θα σας πω, που κατά την άποψή μου είναι το πιο σπουδαίο. Ομιλούμε ότι η μεγάλη κατάκτηση αυτής της συμφωνίας ήταν ότι ισχύει έναντι πάντων. Αυτό δεν λέμε. Εργόν. Δεν υπάρχει. Θα σας το πω. Ακαταρρύπτεται και αυτό, λέτε. Θα σας το πω απλά. Σήμερα που μιλάμε και για προσδιόριστο χρόνο, η γειτονική χώρα θα μπορεί να χρησιμοποιεί έγγραφα στο εσωτερικό της με τον όρο Μακεδονία νέτα σκέτα για προσδιόριστο χρόνο και μέχρι να ανοίξουν τα κεφάλαια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά ένα. Σήμερα που μιλάμε, αν κυρωθεί η συνθήκη, δεν πρόκειται, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε πολύ αυστηρά κριτήρια, στην γειτονική χώρα θα συνεχίσει ιστοδιεινεκές η εσωτερική δημόσια αλληλογραφία να αναφέρεται ως Μακεδονία για προσδιορίστο χρόνο. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρέλη, δύο κουβέντες σας παρακαλώ. Ξέρω τώρα τα πράγματα... Τώρα ανοίγει κουβέντα. Πρέπει όμως να απαντήσω κι εγώ σε αυτό το ζητήριο, ναι, έτσι πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Τόνισα από την αρχή, όταν ξεκίνησα, ότι αυτές είναι μια υπόθεση στην οποία δεν χωράει η λογική του άσπρου μαύρου. Ξεκινάω τηλεγραφικά. Έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση? Έπρεπε. Γιατί έπρεπε? Γιατί υπήρχε μια συγκυρία ευνοϊκή. Το ότι υπήρχε η πίεση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς μια συγκυρία η οποία επιτρέπει να δεχτεί η άλλη πλευρά υποχωρήσεις που ενδεχομένως δεν θα τις δεχόταν. Εάν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, θα πήγαινε όπως πήγαινε το πρόβλημα και θα έλεγε όλος ο κόσμος την γειτονική χώρα Μακεδονία και θα τελειώναμε. Δεύτερο. Έπρεπε έτσι που έγινε να προχωρήσει η κατάσταση, η πρωτοβουλία αυτή από την κυβέρνηση? Ήταν λάθος η πρωτοβουλία όπως λήφθηκε συγκεκριμένα. Έπρεπε να γίνει μεγαλύτερος διάλογος, να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο και το αραγές αυτό εθνικό μέτωπο να καταλήξει σε μια διαπραγμάτευση συνολική. Αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικό, διότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αξιοποιήσει τη συμφωνία και για παράπλευρους πολιτικούς λόγους. Είναι προφανές αυτό, ας μην το αναπτύξουμε, έχει συζητηθεί πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε μια συμφωνία. Και επαναλαμβάνω, η πολιτική δεν ασκείται με συνθήκες θερμοκηπίου. Έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία. Το μεγάλο ζήτημα είναι, πρέπει να σταθμίσουμε τα συν και τα πλην. Υπάρχουν συν, προφανώς υπάρχουν και είναι σημαντικά. Πρώτον, το ίδιο το όνομα. Εγώ διαφωνώ ως προς το όνομα με τον αγαπητό συνάδελφο, γιατί αυτό ήταν το επίκεντρο. Γι' αυτό το λέγαμε να το πούμε. Για μένα, για παράδειγμα, που είμαι Βορειοελλαδίτης, είναι πολύ σημαντικό να δω στο μέλλον, στους χάρτες, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο, να μην λέει Μακεδονία ανέτα σκέτα, αλλά να λέει Βόρεια Μακεδονία. Δεν κατοχυρώνεται όμως. Πλήρως κατοχυρώνεται. Για τους χάρτες παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, τώρα δεύτερο. Δεν έχουμε χρόνο δεύτερο. Για να τα κάνουμε αυτά. Το ξεκαθάρισμα το πολιτιστικό έχει μεγάλη σημασία. Το έργα όμνες, έστω και έτσι, με το εσωτερικό, με διαβαθμίσεις, έχει μεγάλη σημασία γιατί ήταν πολύ δύσκολο να υποχωρήσει η άλλη πλευρά. Δεν είναι εύκολο αυτά όταν υπάρχει μια αδράνεια τόσων χρόνων στη γειτονική χώρα.
Επομένως, αυτά τα βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζαμε, προσέξτε, αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που εστιάζαμε και επί Σιμίτη και επί Κώστα Καραμαλή. Εγώ προσωπικά, να σας πω μια άποψη, την καταθέτω έτσι διαισθητικά. Εάν αυτή η συμφωνία είχε έρθει στο Πασόκ την περίοδο Σιμίτη ή είχε έρθει από τον Κώστα Καραμαλή την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, και το Πασόκ θα ήταν υπέρ και η Νέα Δημοκρατία θα ήταν υπέρ. Και έχω λοιπόν την αίσθηση ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή οι μείζονες λόγοι απέναντι στη συμφωνία είναι στενά αντιπολιτευτικοί. Γι' αυτό λέω ότι δεν ασχολούμαστε τόσο με τη συμφωνία όσο με την πολιτική συγκυρία. Υπάρχουν αρνητικά? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα τα οποία συνδέονται. Το ένα είναι η γλώσσα. Η γλώσσα ήταν, και αυτοί οι ίδιοι το ξέρουν, σλάβο-μακεδονική. Δεν ήταν μακεδονική. Και στη Θάσο έτσι την έλεγαν οι ίδιοι τη γλώσσα τους. Έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση σε αυτό, παρότι υπήρχε το προηγούμενο του 1977, το οποίο δεν ήταν ακριβώς ανάγνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα κακό προηγούμενο. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το θέμα της ηθαγένειας. Όταν λέμε θα έπρεπε να αποφευθεί στην ταυτότητα αυτό το Μακεδόνας, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι συμπαρομαρτούντα. Δηλαδή έπρεπε να είναι σκέτο πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Το μακεδονικός λαός για μένα δεν είναι πρόβλημα. Διότι ο μακεδονικός λαός σημαίνει το σύνολο αυτών που έχουν την ηθαγένεια. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεις κάποιον Μακεδόνα, σαν Μακεδόνα, ο λαός είναι αυτό. Το να έχεις, ας πούμε, να έχεις μια μέρημνα για τα συμφέροντα των υπηκόων σου στο εξωτερικό, ούτε αυτό είναι πρόβλημα. Λέμε για μα το δεν είναι αντιγραφή του ελληνικού συντάγματος. Όχι, δεν είναι αντιγραφή. Εμείς λέμε για το έθνος. Είναι πιο υποχωρητικό το κείμενο από το δικό μας σε αυτή την περίπτωση. Αλλά οπωσδήποτε, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αμφίσιμα ο όρος Μακεδόνας δημιουργεί την αίσθηση και δίνει τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική αμφισβήτηση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό. Γιατί να ερμηνεύουμε εμείς έτσι αυτή τη συμφωνία και να δίνουμε όπλα στην άλλη πλευρά να έρθει αύριο μεθαύριο και να αμφισβητήσει αυτά που λέμε ότι ισχύουν σήμερα? Δηλαδή, σε μια διαπραγμάτευση, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δεν ξέρω αν μπορούσα. Ενώ, επιτρέψτε μου, κύριε Σωτηρέλη, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, να πάρουμε τα επιχειρήματα του ΒΜΡΟ, παραδείγματος χάριν, που λέει ότι είναι προδοτική για αυτούς η συμφωνία. Ναι, φοβάμαι ότι τροφοδοτούμε με αυτή τη συζήτηση που γίνεται έτσι όπως γίνεται τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, της εθνικιστικής άλλης πλευράς. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θέλω να μην γίνεται κριτική. Και συμφωνώ σε κάποια σημεία της κριτικής. Γι' αυτό και γίνεται και αυτή η συζήτηση. Αλλά όμως, η κριτική αυτή να αφορά την ίδια τη συμφωνία. Να μην υπησέρχονται άλλοι λόγοι οι οποίοι να παρεκτρέπουν τον πολιτικό προβληματισμό σε άλλους δρόμους. Λοιπόν, κύριε Δουζίνα, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν έχω καληνυχτήσει τον κύριο Μαρατζίδη. Τον έχουμε ακόμα ή έχουμε διακόψει τη σύνδεση? Ναι, ναι. Κύριε Μαρατζίδη, πριν πάω στον κύριο Δουζίνα, 30 δευτερόλεπτα, ναι, έτσι για την καληνύχτα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε μου 2 λεπτά. Δεν έχω, με πιέζουν πάρα πολύ από τον κοντρόλ. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Συμπυκνωμένο, ωραία, πείτε τότε το. Με 30 δευτερόλεπτα θα πω το εξής. Θα πω το εξής με 30 δευτερόλεπτα. Εγώ θα βάλω στοίχημα απόψε με τον κύριο Γεραπετρίτη ότι σε 4 χρόνια από σήμερα, δηλαδή στο τέλος του κύκλου της επόμενης κυβέρνησης, θα κάνετε μία εκπομπή εσείς, κύριε Κοτρότσο, και αν υπάρχει στην ατζέντα οποιοδήποτε θέμα που θα αφορά τις διμερείς σχέσεις και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, εγώ ευχαρίστως θα παραδεχτώ ότι η συμφωνία αυτή δεν έκλεισε τα θέματα, αντίθετα πιθανόν τα άνοιξε. Δεν θα συμβεί όμως έτσι, το ξέρει και ο κύριος Γεραπετρίτης. Το ξέρει πολύ καλά, είναι σπουδαίος επιστήμονας και έξυπνος άνθρωπος. Ξέρει ότι το θέμα θα κλείσει και θα... Και θα κλείσει το θέμα αυτό των σχέσεων των δύο χωρών με έναν τρόπο που σε λίγα χρόνια, όπως είχε πει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, κανείς δεν θα θυμάται ποιο ήταν το πρόβλημα. Κύριε Μαρατζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ καλό βράδυ. Στοίχημα κάτι, ότι σε αυτή τη τετραετία... Άμα είναι να βάλουμε στοίχημα, το συζητάω. Στο τέλος, σε αυτή τη τετραετία, οι διαφωνούντες στις δημοσκοπήσεις θα είναι πολύ πολύ λιγότεροι. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι εντελώς αποπροσανατολιστικός.
Να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι στα χρόνια της Ευμάριας το ποσοστό των ανθρώπων που ήθελαν τη χώρα εκτός Ευρωζώνης ήταν 0%. Και ο Μαρατζίδης με τις δημοσκοπήσεις το θυμάται. Στα χρόνια της κρίσης... Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήταν πολύ μικρό. Στα χρόνια της κρίσης έφτασε να είναι 40%. Είναι. Όχι. Τι όχι. Λέτε. Όσοι ψηφίζουν για παραδόξως, κάτω αν το δείτε το ευρωβαρόμετρο, ναι. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αν δείτε το ευρωβαρόμετρο, από τις αρχές που μπήκαμε στο ευρώ, τα ποσοστά υπέρ και κατά ήταν χοντρικά 65-35, παρέμειναν με τις διακοιμάσεις 65-35. Είστε. Κοιτάξτε και... το ευρωβαρόμετρο. Δεν έχουν, κύριε Τσοδηρέλη, με πιέζουν από το κοντρόλ. Το ξέρω, το ξέρω. Διότι, ναι. Απλώς τα κριτήρια για τις δημοσκοπήσεις είναι ακόμα χρόνο. Πιο προβληματικά από τα κριτήρια για το δημοψηφίσμα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Δουζίνα. Δύο πράγματα να πω. Κύριε Μαρατζίδη, ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Η συμφωνία αυτή είναι σπουδαία, όπως είπε ο κ. Μαρατζίδης, για λόγους εθνικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι τώρα ξεκίνησε η συζήτηση και με την παρέμβαση των συναδέλφων του κ. Γεωπετρίου και κ. Σωτηρέλη και δεν μπορέσαμε να την κάνουμε αυτή την πιο τεχνική κατά κάποιο συζήτηση. Θα έλεγα λοιπόν μόνο δύο πράγματα απαντώντας τον κ. Γεωπετρίου, το οποίο απολύτως σέβομαι την άποψή του. Χρησιμοποίησε το άρθρο 7. Το άρθρο 7 για τη συμφωνία είναι το εμβληματικό άρθρο. Είναι αυτό το οποίο λέει ότι ο πολιτισμός των βορείων γειτόνων δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα, την κληρονομιά, τη δικιά μας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και το λέει ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι που τελειώνει μαζί με τα άλλα που ανέφερα πριν σε σχέση με τα σύνορα, σε σχέση με τον αλυτρωτισμό, σε σχέση με τα μνημεία. Τελειώνει αυτό το οποίο ήταν μαζί με το όνομα το μεγάλο τραύμα στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι μια απάντηση. Το δεύτερο για τον λαό, το είπε ο κ. Σωτηρίδης, θα το έλεγα και εγώ. Κοιτάξτε να δείτε διαφορά μεταξύ Δήμου, λαού και έθνους, αν πάμε τέλος πάντων και στη δικιά μας φιλοσοφική άποψη, είναι ότι ο Δήμος είναι κατά κάποιο τρόπο ένα πλήθος το οποίο συναθρίζεται. Ο λαός είναι το σύνολο των πολιτών, αυτοί που έχουν σχέση δηλαδή, με το κράτος. Ο λαός ψηφίζει. Καταλάβετε. Πηγαίνει και ψηφίζει. Αυτό είναι ο λαός. Και το έθνος είναι όλα τα άλλα. Γιατί μακεδονικός και όχι λοιπόν, μακεδονικός. Εφόσον είχε δοθεί ο ορισμός της Ιθαγενείας ήταν μακεδονικός πολίτης της Βορείου Μακεδονίας. Γιατί αυτό. Επήγε εκεί ο λαός. Ο λαός, κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται μέσα στην πολιτιακή οργάνωση του κράτους. Η άποψη του κ. Γεραπετρίτη, την οποία τη σέβομαι πάρα πολύ, πρώτη μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που είπε για την εταιρεία, δηλαδή εσείς ως φιλελεύθερος που έχουμε και σχέση και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, θα λέγατε ότι μια εταιρεία η οποία θέλει να προωθήσει οτιδήποτε, να μιλήσει επιστημονικά για τούτο το άλλο, για τη γλώσσα των Αφρικάνς που λέτε ή τη γνώσσα των Βορείων Κινητών, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση από έναν φιλελεύθερο στο οποίο συμφωνούμε ως πολιτικά φιλελεύθερο. Και να τελειώσω, τελειώσω επομένως γιατί... λέγοντας ότι. Παρότι πραγματικά υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα, όπως είπαμε όλοι, θα ήταν δυνατόν να υπάρχει και μια καλύτερη συμφωνία από αυτήν σε σχέση με τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ και αλλού. Θα είχε γίνει, αν είχε γίνει πόλεμος, τους είχαμε καταλάβει και τους αλλάζαμε το Σύνταγμα. Το ξαναείπα και πριν. Αν παίξει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και γυρίζει 10-0, μετά επιβάλλει τους όρους σου στους άλλους. Εδώ κάναμε αυτό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Δύο χώρες οι οποίες ακριβώς για πολιτικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους πρέπει να είμαστε κοντά η μία στην άλλη. Καθίσαμε πάνω σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, κάναμε κάτι μοναδικό στην ιστορία του διεθνούς δικαίου και αυτό μας δίνει νομίζω και την ορμή, μας δίνει την κίνηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε μαζί στα Βαλκάνια ενάντια στους εθνικισμούς, ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα που μας γυρίζουν σήμερα πίσω και καταστρέφουν και την ευρωπαϊκή μας παράδοση, η οποία... θα ήθελα και τελειώνω λοιπόν, εδώ. Ναι. Αυτή η ευρωπαϊκή παράδοση δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει εκεί γενικά. Πρέπει να φτιάχνεται κάθε φορά. Και νομίζω η θέση των συναδέλφων του Κινάλ και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σε αντίθεση με την παμψηφία των κομμάτων των αναλόγων πολιτικών οικογενειών είναι τόσο πολύ εναντίον της συμφωνίας, τόσο πολύ
προσπαθούν να σταματήσουν μια μεγάλη εθνική προσπάθεια, νομίζω αυτή πάντως, τη στιγμή προσωρινά τους βγάζει έξω από αυτές τις δύο πολιτικές κρίσεις. Λοιπόν, πάντως, κύριε Χριστίδη, για τη Νέα Δημοκρατία είπε, δεν είπε. Όχι, είπε και για εμάς. Δεν πειράζει τώρα, αφήστε τώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάντως, ένας επίσης εξέχων, κατά τη δική μου γνώμη επιστήμονας, μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα και μου λέει, έτσι ακούγοντας τον κύριο Σωτηρέλη και τον κύριο Γεραπετρίτη κατά κύριο λόγο, ότι και το πρωτόκολλο του Λονδίνου ιδρύει την Ελλάδα ως γκρις, κατά τη λογική των αντιδρόντων θα έπρεπε να λεγόμαστε Γρεκοί, αλλά λεγόμαστε Έλληνες επειδή εμείς το επιλέξαμε. Θέλετε επιχείρημα. Αν μπορείτε σε 10 δευτερόλεπτα, ναι. Το ζήτημα της αυτοδιάθεσης δεν είναι ζήτημα διεθνών συνθήκων. Οι διεθνείς συνθήκες επιλύουν διμερείς διαφορές. Μάλιστα. Το φρόνημα του καθενός δεν μπορεί να το επηρεάσεις. Μπορεί ο καθένας να αισθάνεται ότι είναι Μακεδόνας στη γειτονική χώρα. Το αν θα λέγεται Βόρειο Μακεδόνας τεχνικά στο διεθνές δίκαιο είναι ένα άλλο ζήτημα, κύριε Κοτρώτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πω ένα αστείο, ένα χαλαρό. Να μην το πείτε, κύριε Μασίνα. Να πω ένα χαλαρό για να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, μια χαρά νομίζω. Στον Μεσαίωνα, στην καζουιστική που ήταν ένα είδος νομικής, υπήρχε η συνείδηση, ήταν το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν λοιπόν μετά τη μεταρρύθμιση, οι Προτεστάντες. Αστείο είπατε, όχι ιστορία. Αστείο είναι, αστείο είναι. Οι Προτεστάντες πιάνανε στην Αγγλία, στην Βρετανία και στην Ολλανδία. Πιάνανε κόσμο που θεωρούσαν καθολικός και του λέγανε, είσαι καθολικός. Η Καθολική Εκκλησία με μία εγκύκλιο είχε επιτρέψει στους καθολικούς θρησκευόμενους να απαντάνε, όχι, δεν είμαι καθολικός, είμαι Προτεστάντης, αλλά να λέει από μέσα του, το κάνω για τη δόξα του Θεού. Δεν έκανε... Νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν έκανε δήλωση φρόνημά του. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Ήταν μια μαραθώνια εκπομπή, λίγο λιγότερο από 3 ώρες. Προσπαθήσαμε να βάλουμε πολλές διαστάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία εκτός απρόπτου θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την προσεχή Πέμπτη. Η ΕΡΤ έχει ξεκινήσει αυτού του είδους τις συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντική η συνεισφορά και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Κάτι που θα, ως άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, θα ήθελα να το δω να συμβαίνει έτσι με καθηγητές και με ειδικούς ευρύτερα από περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Θέλω μόνο να κλείσουμε με ένα πολύ μικρό βίντεο. Συνέβησαν όσα συνέβησαν χθες στο συλλαλητήρι. Επειδή επισημάνθηκε από πολλούς από τους καλεσμένους μας εδώ, ένα πράγμα πρέπει να αποφύγουμε. Το να διαφωνούμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι όχι απλώς θεμητό, θα έλεγα ότι είναι και κάτι επιθυμητό για μια κοινωνία υγιή και δρόσα. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών είναι ο διχασμός, οι αχές, οι κραυγές και ακόμα περισσότερο πρέπει κατά τη γνώμη μου να προστατεύσουμε όλοι, πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης, επιστήμονες, καθηγητές, να προστατεύσουμε το μεγάλωμα του θηρίου. Γιατί το θηρίο είναι εκεί. Και χθες στις παρυφές του συλλαλητηρίου το είδαμε από αυτούς που προσπάθησαν να καταλάβουν το κοινοβούλιο. Γι' αυτό θέλω να κλείσουμε με τον Κώστα Νταντάμι, τον πολύ γνωστό φωτορεπόρτερ που έχει πάει στο Κομπάνι στη Συρία, έχει φωτογραφίσει σε εμπόλεμες ζώνες σε όλο τον κόσμο και δέχτηκε σκιά, χυδαία, προκλητική επίθεση από ακροδεξιά στοιχεία χθες στο συλλαλητήριο της Αθήνας με τα αποτελέσματα που όλοι είδαμε. Μας μίλησε αποκλειστικά για 2 λεπτά. Κλείνουμε με αυτό. Σας καληνυχτίζω. Αύριο στις 11 το βράδυ θα είμαστε εδώ. Άρχισα να καταγράφω μπροστά στο μνημείο του στρατιώτη συμπλοκές με την αστυνομία και τους διαδηλωτές κτλ. Όπου εκεί κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άνθρωπος μπροστά μου ανάμεσα στα χημικά, ο οποίος μου λέει: φέρε τώρα την κάμερα. Λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνω τη δουλειά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τελειώνει εδώ. Και πάω να φύγω, αρχίζει μου πιάνει την κάμερα, μου λέει: τι θέλεις τώρα. Θες να φέρω και τους άλλους? Λέω: κοίτα πώς είναι από πίσω. Φέρει την κάμερα τώρα, αρχίζει μου τραβάει την κάμερα. Προσπάθησα εγώ να βγάλω την κάρτα να σώσω ό,τι μπορώ να σώσω. Και έρχεται εκείνη τη στιγμή άλλα 2 άτομα που ήταν από πίσω. Ο ένας με ένα στυλιάρι και από την αριστερή μεριά, όπως ήμουν εγώ,
αρχίζει και με βαράει με το στυλιάρι. Εκείνη τη στιγμή έρχεται και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ειδικά ο ένας προσπαθεί να μπει στη μέση. Τράβαγα κι εγώ αυτόν τον συνάδελφο, μην αρχίσουν και αυτόν, ας πούμε, να τον κυνηγάνε. Και με όλη τη συμπλοκή αρχίσαν και με βαράγανε στο χέρι με το στυλιάρι και κλωτσιές κτλ. Όπως ήμουν ακόμα όρθιος. Τελικά αφήνω την κάμερα και αρχίζουμε και τρέχουμε με τους συναδέλφους. Και όπως τρέχουμε, φτάνω κάτω σχεδόν όταν βγαίνουμε, ας πούμε, από το πλακόστρο εκεί μπροστά. Και έρχεται μια άλλη ομάδα από αριστερά, με πλευρίζει, πέφτω κάτω και αρχίζουν και με βαράνε οι κλωτσιές από πάνω. Και μόλις κάποια στιγμή μου τραβάνε και τη μάσκα, βγαίνει λίγο το κράνος που φόραγα, ας πούμε, για προστασία. Εκείνη τη στιγμή μου τραβάνε και τα μαλλιά προς τα πάνω και έρχονται δύο ροπαλιές κατευθείαν στο κεφάλι. Ήταν αρκετά άσχημα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ξεκίναγε και έτρεχε το αίμα κάτω. Μέχρι και άλλοι μετά προσπάθησαν να τους σταματήσουν, δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Τους σταματήσαν, δεν τους σταματήσαν. Μέχρι και άλλοι υποτίθεται πιο ψύχρεμοι, μέχρι και αυτοί με βρίζανε σηκωφύγη, ας πούμε. Οι εξετάσεις δείξανε ότι γενικά και στο χέρι δεν έχω κάποια κατάγματα κτλ. Αλλά πρέπει, ο νευροχειρούργος μου είπε ότι θέλεις 48 ώρες σε προσοχή.